Πολύ καλησπέρα σας αγαπητές φίλοι και φίλοι. 24 Μαρτίου σήμερα, μία μέρα πριν τη μεγάλη εορτή. Απόψε κοντά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλησπέρα σας Πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς όλους. Καλησπέρα σας. Δημήτρης Νικολούλιας, Δημήτρης Κράλογλου, μαζί μας στην εκπομπή. Χαιρόμαστε που είμαστε όλοι μαζί. Μεγάλη μας τιμή. Και εγώ είμαι μαζί σας. Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη δεν είμαι ξένος στη Νέα Σμύρνη. Έχω μείνει καμία 15 χρόνια από τη ζωή μου. Ευχάριστες αναμνήσεις. Στην πλατεία. Η πλατεία πάντοτε είναι σημείο αναφοράς για τη Νέα Σμύρνη. Κέντρο λήψης αποφάσεων. Όλο το νοτιό προαστίο. Πάνω από την Ιωνική Τράπεζα. Τότε ήταν η Ιωνική Τράπεζα. Που είχε γίνει και ένα σκάνδαλο με ένα σταματελάτο. Ναι. Ναι, εκεί έμενα στη γειτονιά. Εκεί. Τελικά τα σκάνδαλα έχουν ιστορία. Βέβαια. Δεν σταματάνε ποτέ. Και γράφουν. Είναι διαχρονικά. Γράφουν ιστορία. Αν σταματήσουν, κάει και η Ελλάδα. Ναι. Να εστιάσω, Πρόεδρε, λοιπόν. Θα χάσει σοβαρότητά τη η Ελλάδα. Στη γνωστή λέξη η οποία είναι η σαπίλα, για την οποία υπάρχει γύρω μας. Και θέλω να μου πείτε πού εστιάζει, πού τη βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό. Τη σαπίλα τη βλέπω σε δύο καταστάσεις. Πρώτον, αυτοί που την κάνουν και δεύτερον, αυτοί που την καλύπτουν. Που, ξέρετε, γιατί αν δεν την κάλυπταν τη σαπίλα, θα υπήρχε δυσκολία να συνεχίζεται. Το ότι στην Ελλάδα διευρύνεται και όλα συντοχρόνως ύπονται, σαπίζουν δηλαδή, αυτό δείχνει ότι αυτοί που έπρεπε, που είναι τα μέσα ενημέρωσης, να αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, αυτοί τα συγκουκουλώνουν, κατά τη γνώμη μου. Αναλαμβάνουν, λέτε, ΜΜΕ, το έργο συγκάλυψης. Απόλυτα κατανοητό. Και παραπλάνησης. Ναι, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ηλίθιοι οι δημοσιογράφοι και δεν βγάζουν τα σκάνδαλα. Ποιο είναι τελικά πιο δυνηρό από τα δύο? Ποιο είναι πιο δυνηρό κατά τη γνώμη σας? Η συγκάλυψη. Θεωρώ είναι πιο μεγάλο αδίκημα από την επιτέλεση. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Άρα είστε δηλαδή υπέρ του να αναδεικνύεται ως ορθό αυτό που λέει ο σιωπών δοκί συνενήν. Δηλαδή αυτός που δεν μιλάει γίνεται συνένοχος. Γίνεται συνένοχος. Ναι, αλλά και να αναδεικνύεται η αποστολή της δημοσιογραφίας που είναι η αποκάλυψη. Ναι. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Καταλάβατε, είναι πολύ ουσιώδες το θέμα της αποκάλυψης. Διότι αυτό φοβίζει τους επόμενους να κάνουν νέα σκάνδαλα. Ναι. Αυτό θα μπορούσε μόνο να φοβίζει. Και όσο δεν υπάρχει αυτό, τόσο προχωράει ναι. η διάσταση. Τόσο αποθρασύνονται. Ναι. Τόσο αποθρασύνονται και οι δημιουργοί. Θέλω να μου πείτε, Πρόεδρε, πώς είδατε τη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα? Δηλαδή ήταν, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν μια στροφή ναι σε όλα και ευθυγράμμιση με τη γραμμή του Βερολίνου? Ήταν αυτό που ακούμε από πολλές έτσι από άλλες εφημερίδες, ότι πήγαμε δυναμικά? Πώς την είδατε τη συνάντηση? Ή να τολμήσω να κάνω εγώ μία τρίτη εκδοχή. Ήταν αυτό που λέει ότι καλώς βαίνει το θεατρικό έργο και βρισκόμαστε στην τάδε παράσταση και έχουμε να προχωρήσουμε κι άλλο. Ακούστε, η ουσία παραμένει ίδια. Και όσο καλά και αν παιχτεί κάποιο έργο, η ουσία παραμένει θλιβερή και δύσκολη. Δηλαδή ένα μεγάλο δημόσιο χρέος, μια παράλυτη μηχανή παραγωγική που είναι στην Ελλάδα και ένας λαός κακομαθημένος που θέλει να βάζει τα παιδιά στο δημόσιο και να βγαίνει σύνταξη στα 40 του. Και το δεν νομίζω μετά τη συνάντηση Τσίπρα
πώς λέγεται, Μέρκελ, να άλλαξαν αυτά. Οι σαροντάριδες συνεχίζουν να θέλουν τη σύνταξή τους. Οι γονείς θέλουν πάλι στο δημόσιο να βάλουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, δεν βλέπω. Αυτό είναι στο DNA μας πια. Ναι. Περάσει άρα, στο άρα, τώρα, το αν κάνανε καλή παρέλαση, αν κάνανε σωστούς βηματισμούς ενώπιον εκεί του αγήματος που προσέφερε τιμές. Εάν βγήκαν στο παράθυρο και δείχνανε το Βερολίνο και λέγανε «Α, ωραίο» κλπ. Αυτά είναι γελοιότητες. Αν υπάρχει κόσμο, αν υπάρχει κόσμος που από αυτά παρασύρεται, είναι λόγω του ότι είμαστε θεατές και την πληροφόρηση την έχουμε ταυτίσει με την ψυχαγωγία. Θα μου επιτρέψετε να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Ναι. Υπάρχει κόσμος, κατά τη γνώμη σας, που κρίνει, συμπεραίνει και ψηφίζει από αυτά, του αρκούν αυτά? Πολύς κόσμος. Η τεράστια πλειοψηφία, έτσι όπως ψηφίζει στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, ψηφίζει με βάση εικόνες απατηλές που φτιάχνονται με σενάρια από επικοινωνιολόγους με αποστολή να εξαπατηθεί ο κόσμος και να ξεπληθούν εγκέφαλοι. Σκληρά αλλά αληθινά τα λόγια του. Ναι. Μετά από εσένα θα ξεκινήσω από πέσα. Βεβαίως. Γιατί κυρίως η εκπομπή είναι δική του και εμείς είμαστε συμφιλοξενούμενοι. Άρα είναι δικοί μου άνθρωποι αγαπητοί και όσο μιλάτε να σας ρωτήσω το προλαβεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να μας το απαντήσετε με βάση την πολιτική σας εμπειρία και με δεδομένο τη μεγάλη χρονική ιστορία που έχετε ζήσει μέσα στα πεπραγμένα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπου φέρνει, όπως παράδειγμα θα φέρω τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή τον μικρό. Αυτός όταν έχασε τις εκλογές, το πρώτο πράγμα που έκανε ήτανε να πει «Κάνω συνέδριο για την ανάδειξη καινούριου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία». Ήταν το πρώτο πράγμα που είπε, ότι παραιτείται από τη θέση του, διότι είχε χάσει τις εκλογές. Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφοροποίηση ως στάση ενός πολιτικού που έχει χάσει μόλις τις τελευταίες εκλογές, του Αντώνη του Σαμαρά, του να δείχνει μία επιμονή να μην θέτει τέτοιο θέμα, να αντιστέκεται στον οποιοδήποτε θελήσει να θέτει ένα τέτοιο θέμα και να μην θέλει να εγκαταλείψει τη θέση του? Και αυτό ως ερώτημα τώρα, το βρίσκετε εσείς ως έχουν προέκταση σε σχέση με τυχόν επιθυμητές αναμενόμενες αλλαγές πολιτικού σχήματος και γι' αυτό διατηρείτε εκεί που διατηρείτε? Ακούστε, όταν ο Καραμαλής παραιτήθηκε, ο Κώστας, εν έτη, καταρχάς πω ότι ο Καραμαλής ήρθε και κέρδισε τις εκλογές το 4, ναι, αν δεν κάνω λάθος, και παραιτήθηκε το 9. Ναι. Και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες, ναι, με τις οποίες εξελέγει ο Σαμαράς. Ναι. Αυτό δεν έγινε? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Καραμαλής είχε μεγάλες ευθύνες τότε για την πτώχευση της χώρας, διότι μόνο την τελευταία χρονιά, το 2009, είχε η χώρα έλλειμμα 29 δις ευρώ. 29 δις ευρώ. Και να αντιληφθούμε το μέγεθος του ποσού, από τον έμφυα μαζεύουμε 2,5 δις περίπου κάθε χρόνο. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο, λίγο πριν τελειώσει η κυβέρνηση Καραμαλή, άκουγα, ήμουν από το αυτοκίνητο, ήταν Διαμαντοπούλου στο ραδιόφωνο του Sky. Θα ξεκινήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Από τότε ακουγόταν. Ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μιχάλης. Όσον αφορά όλα αυτά όμως. Τι θέλω να απαντήσω τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Καραμαλής έφυγε τότε γιατί ζητούσαν οι ξένοι λιτότητα, μείωση μισθών συντάξεων κλπ. Και σου λέει να μένω σε ένα λαό που θέλει το αντίθετο, θέλει παροχές και διορισμούς, είναι φθορά. Νομίζω έφυγε για να γλιτώσει τον εαυτό του από τα χειρότερα. Αυτό έφυγε.
Είναι πολύ σημαντική. Το 2009 ναι. λέμε. Ναι. Ο Σαμαράς τότε που ανέλαβε, ανέλαβε σε μια εποχή που ήξερε ότι ο Καραμαλής είχε τελειώσει, είχε δηλαδή απεσύρετο ο Καραμαλής. Ο δε Γεωργάκης, ο οποίος ήταν στο φόρτε του, θα επαγγελευόταν. Δηλαδή θα έβγαινε με μεγάλη ορμή, θα κέρδιζε τις εκλογές και θα του λέγανε οι ξένοι μείωσε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή το αντίθετο που του είχε υποσχεθεί θα του απαιτούσαν οι ξένοι. Mm-hmm. Λοιπόν, και οπότε ο Σαμαράς σκέφτηκε όταν πήρε τις εκλογές. Άσε τον Παπανδρέου να ντροπιαστεί και με τη λογική του όρμου φρούτου θα έρθω εγώ. Γιατί τότε είχαμε δικοματικό σύστημα από ναι, ναι, ναι. τότε. Σας θυμίζω ότι και το 9 πήρε 42 τόσο ο ΓΑΠ, ο λεγόμενος. Και με 10.000 ψήφους λιγότερες από το 7. Την γλίτωσε πονηρά λίγο Καραμαλής. Συν 7%. Την γλίτωσε λίγο πονηρά Καραμαλής, όπως πονηρά την είχε γλιτώσει και συνήθως. Τώρα γιατί δεν παρετείται σήμερα ο Σαμαράς. Ναι. Εγώ πιστεύω οι ξένοι, ειδικά η Μέρκελ δεν τον αφήνει να παραιτηθεί, γιατί θέλει να σχηματιστεί στην ξέρει ότι η Ελλάδα θα ματώσει την επόμενη τριετία και θέλει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων. Οδεύουμε προς την κυβέρνηση πρόεδρε. Ναι. Γιατί... Συνασπισμό Νέας Δημοκρατίας. Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εννοώ. ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό θα... Και ενδεχομένως και θα το γιατί θα το απαιτεί. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Σίγουρα ίσως, αλλά άλλο λέω. Ζητούν οι δύο μεγάλοι να κάνουν κυβέρνηση, διότι είναι πολύ σκληρά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας. Τελευταία ευκαιρία και δεν έχει νόημα ένα κόμμα να παλεύει και οι άλλοι να σκάβουν το λάκκο και να υπονομεύουν. Πώς σας φαίνεται ως λύση σας αυτό? Πώς σας φαίνεται ως λύση? Καλή. Εμένα μου πάντα ήμουν υπέρ των κυβερνήσεων των οικουμενικών όταν είναι κρίσεις. Να σταματήσουν να ψεύδονται, να σταματήσουν να αντιπαλεύουν άλλα τα κόμματα, να σοβαρευτούν και να συνεργαστούν χάρη του. Αυτό πάντα μου άρεσε. Και τώρα επικρατούν οι δημαγωγικές πτέρυγες. Το πάση θυσία συγκρουόμαστε, αυτό υπάρχει σήμερα και επικρατεί, με αποτέλεσμα να ζουν στην αυταπάτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τους οπαδούς του να ελπίζουν ότι θα διοριστούν, ότι θα αλλάξει προς το καλό η κατάσταση, ότι θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Και εξαπατούνται και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δεξιοί εξαπατούνται ότι θα ήταν λύση να ξαναβγούνε. Και αν ξαναβγαίναν, τι θα έκαναν? Πάνω σε αυτό. Είχαν την εξουσία και. Τι διαφορετικό θα κάνανε. Τι διαφορετικό θα κάνανε σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτό. Επομένως, πιστεύω ότι είναι το σωστό να γίνει η οικουμενική κυβέρνηση. Με γραμμή δεν ξέρω αν ο προηγούμενος του Τσίπρα επιτρέπει από πρωθυπουργός να παραιτηθεί. Γιατί αυτό η λύση αυτή η οικουμενική προϋποθέτει να ανέβει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει. Ασκόμε τα καθήκοντά μου, αλλά επειδή άλλα χρειάζεται η πατρίδα την περίοδο αυτή, υποβάλλω την παραίτησή μου χάρη του να έρθει ένας τεχνοκράτης να ενώσει λίγο. Τι είδους γραμμή θα ακολουθούσε μια τέτοια συγκυβέρνηση όμως, μνημονιακή ή αντιμνημονιακή? Δεν υπάρχει μνημονιακή και αντιμνημονιακή. Μία είναι η γραμμή της Ευρώπης. Μην έχουμε αυταπάτες. Και η αντιμνημονιακή εξαπάτησαν τον κόσμο και η μνημονιακή. Η μνημονιακή γιατί δεν είπαν την αλήθεια. Και έριξαν στις πλάτες των φτωχών τις κλεψίες και τη μαύρη τρύπα των πλουσίων. Αυτό έκαναν οι μνημονιακοί, αυτή την απάτη. Χρέωσαν σε όλους, οριζοντίως, τις κλεψίες που κάνανε λίγοι. Το έκανε το πολιτικό σύστημα. Η ιδέα τη μνημονιακή έκανε τον κόσμο να πιστεύει ότι υπάρχει λύση χωρίς μνημόνια. Πάνω σε αυτό θέλω και να σας πω. Και τώρα γιατί φεύγει ο Τσίπρας? Γιατί πριν του ζητήσουν να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Επειδή δεν θα τον χωράει η Ελλάδα αν υπογράψει τρίτο μνημόνιο, προτιμάει να κάνει ηρωική έξοδο και να πει θέλω ενισχυμένη εντολή, λαϊκή, δώστε μου τη, γιατί η σύγκρουση στην οποία θα προχωρήσω θέλει αυξημένη εντολή, δεν φτάνουν 149 έδρες. Έτσι θα το παρουσιάσει. Πάνω σε αυτή δεν τον λογική. Χωράει η χώρα δηλαδή μετά, αν υπογράψει τρίτο μνημόνιο θα γίνει ρόμπα όπως έγινε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είχε γίνει ρόμπα.
και δεν το λέω υβριστικά, 2 χρόνια όργανη την Ελλάδα όντας αντιμνημονιακός και κάποια ωραία πρωία, θυμίστε, έγινε βασιλικότερος του βασιλιά. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Το ίδιο πρέπει να χρειαστεί να κάνει και ο Τσίπρας. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Οι λύσεις οι άλλες, πάμε στη Ρωσία, πάμε στην Κίνα, πάμε στη Δραχμή, δεν ξέρω πού άλλο πάμε, αυτές οι λύσεις εγώ τις θεωρώ αυτοκτονία. Αυτοκτονία και όσοι τις υπερασπίζονται αυτές τις λύσεις είναι γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό τι θα μας συνέβαινε αν τις υιοθετούσαμε. Δηλαδή η ευρυχωρία να κάνουμε κάποιοι τους αντιμνημονιακούς είναι γιατί δεν έχει αποδειχθεί που θα μας οδηγούσαν, οπότε όταν δεν έχει αποδειχθεί ο άλλος μιλάει ασφαλή. Πάνω σε αυτό, Πρόεδρε, θέλω να μείνουμε. Δεν ξέρω πώς έχετε εσείς κανείς εκ των παρόντων, γιατί έχω 3 συνομιλητές αξιολόγους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει κάποιος αντίρρηση, δηλαδή, ότι μπορούσε ίσως μια λύση με Δραχμή ή με Ρωσία. Αυτά που συζητούνται στα καφενεία. Υπήρχε περίπτωση με αυτά η χώρα να βρει λύση. Δηλαδή να έχει... Όχι, εγώ δεν έχω καμία αντίληψη σε αυτό που λέτε. Έχει κάποιος, λέει, των παρόντων πιστεί ότι πηγαίνοντας στη Δραχμή ή πηγαίνοντας στη Ρωσία ή στην Κίνα, γιατί συζητείται ακόμη και η Κίνα, θα μπορούσαμε να σωθούμε. Είναι χερσαία κράτη, εμείς είμαστε ναυτικό κράτος. Δεν πάει θέμα χερσαίου. Μπορούσε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα να την αναλάβει κάποιο κράτος. Δεν νομίζω. Άρα, μονάχος είδαμε ότι στην Ανατολή επευλήθηκε η περιστρόικα για κάποιους λόγους. Στη Δύση βλέπουμε τον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί Ρίγκαν Θάτσερ. Ένα λεπτό, να το συζητήσουμε για αυτό. Γιατί, θέλω να σας πάω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ένα όμως που λέμε να το εξηγούμε. Γιατί επιβλήθηκε η περιστρόικα. Ήταν μια χαρά που ο κομμουνισμός υποτίθεται. Έτσι κάποια κράτη ανήκαν στο συνασπισμό το κομμουνιστικό. Τι έκανε, έπρεπε να συνεχίσει. Θέλω να σας κάνω την ερώτηση και να τα πούμε όλα μαζί. Όλους αυτούς έναν να κάνει επανάσταση και τι έκανε τον Γκορμπατζόφ, ένα γνήσιο τέκνο της ΚΑΚΕΜΠΕ, να εμφανιστεί σαν προβότη σχεδόν ολόκληρου του οικοδομήματος και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δηλαδή τρελάθηκαν όλοι. Από τη μία έχουμε αυτό. Από ποιον. Θέλω να πάμε στην κλίμακα από τη συζήτηση. Να συνενωθεί η Γερμανία. Τι δουλειά έχει η Συνένωση Γερμανίας με το... Μπορώ να κάνω το ερώτημα. Στον αέρα. Οι άλλοι ένας υπαναστατούσαν εναντίον του κομμουνισμού. Ναι. Το προπύργιο όμως του κομμουνισμού μέσα στο δυτικό σκέλος της Ευρώπης ήταν η Ανατολική Γερμανία. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να την χτυπήσουν αυτοί για να βρεθεί ο δρόμος να συνενωθούν οι δύο Γερμανίες ως ένα κράτος, διότι προφανώς το να είναι ένα κράτος η Γερμανία. Και αυτό έκανε τον Γκορμπατσόφ να κάνει την περεστρόικα για να προδώσει όλο το... Να συνεχίσω το ερώτημα εδώ, είναι κέριο. Δηλαδή βλέπετε εσείς ότι εξηγείτε από την πτώση της Ανατολικής Γερμανίας η στάση του Γκορμπατσόφ. Όχι, η στάση του Γκορμπατσόφ δεν είναι εξήγητη. Είχε να κάνει καθαρά με το πρώην Κουκουσέ. Αυτό έπρεπε να πέσει, να σταματήσει. Η δική μου άποψη είναι, ναι, αν θέλετε την άποψη της Ένωσης Κεντρών δηλαδή. Βεβαίως. Και να κάνω και το ερώτημα μετά. Το θαύμα της Σοβιετικής Ένωσης οφειλόταν στο ότι έπαιρνε φτηνές πρώτες ύλες από τα κράτη Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία. Τον Ανατολικό Μπλοκ. Ναι, τον Ανατολικό Μπλοκ. Όσες διαχειριζόταν με δύο λόγια. Ναι, τις οποίες διαχειριζόταν προς όφελος της Σοβιετικής Ένωσης λεγόμενης. Όταν άρχισαν να ξυπνούν Τσεχοσλοβακία και να αντιδρούν, γιατί ήταν το επίπεδο ζωής του λαού πολύ χαμηλό, και σου λέει γιατί να πουλάμε. Πουλούσαν και σε άλλα κράτη άρχισαν να πουλάνε και από τα άλλα κράτη παίρνανε πολλαπλάσια τιμή, ενώ στη Ρωσία είχαν συμβάσεις μηδενικές σχεδόν. Τσάμπα τα δίνανε τις πρώτες ύλες. Από εκεί νομίζω ξεσηκώθηκε ένα-ένα τα κράτη. Άρχισαν οι επαναστάσεις
στα κράτη, τα συγγενικά της Σοβιετικής Ένωσης και χάθηκε ο έλεγχος. Όσον αφορά αυτό που λέγαμε πριν για το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή όταν αποκαλύφθηκε ότι ο μύθος της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης οφείλεται στην εκμετάλλευση των λαών του Ανατολικού Μπλοκ, από εκεί είχε χαθεί πια το όνειρο του κομμουνισμού του υπαρκτού και ήταν θέμα χρόνου να επαναστατήσει ένα-ένα τα κράτη και το μεγάλο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης με τη σειρά του. Και τα πόδια φάνηκαν γυάλινα. Ναι. Στη λογική ναι. από την Ανατολή της Περεστρόικας τέλος ναι. πάντων και στην ναι. Δύση του νεοφιλελευθερισμού Ρίγκαν Θάτσερ με το ναι. κουράζο. Ναι. Και της Τρόικας. Οδεύουμε σε ένα τραπεζικό νεοκομμουνισμό. Δηλαδή την κτηθήσα ισχύ που δώσαμε εμείς στους πολιτικούς μπορούν αυτοί να τη μεταβιβάσουν στους τραπεζίτες. Για Ελλάδα μιλάμε. Ναι. Τραπεζικό κομμουνισμό. Το ονομάζω εγώ προσωπικά τραπεζικό νεοκομμουνισμό. Δηλαδή Περεστρόικα στην Ανατολή, φιλελευθερισμός στη Δύση. Ήταν η εξέλιξη στο δυτικό κόσμο ο φιλελευθερισμός τέλος πάντων για να πάμε στον τραπεζικό νεοκομμουνισμό. Δηλαδή εμείς έχουμε δώσει στους πολιτικούς το δικαίωμα μέσω της ψήφου να μας κυβερνάνε. Οι πολιτικοί από πού και ως πού δίνουν την κτηθήσα ισχύ στους τραπεζίτες. Μήπως οδεύουμε. Γιατί έχουν οι τραπεζίτες ισχύ. Δεν οδεύουμε σε κάτι τέτοιο. Έχουμε στην Ελλάδα τέσσερις τράπεζες που είναι και τέσσερις κρατικές. Δεν έχουμε καμία τράπεζα ιδιωτική. Είναι 70% μέτοχος στο δημόσιο. Με τη λογική του ότι μαζεύουν τα λεφτά από τους πολλούς και τα πάνε στους λίγους. Δεν έχει αρχίσει και μεταβάλλονται αυτό το σύστημα. Το γεγονός. Οι πολλοί δεν έχουν λεφτά. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι πολλοί έχουν μιζέρια. Εσείς οι πολλοί στην Ελλάδα έχουν λεφτά. Οι λίγοι τα έχουν και τα έχουν έξω. Πασίγνωστο αυτό. Ναι. Οι πολλοί που λέτε ότι μαζεύουν τα λεφτά από τους πολλούς. Οι λίγοι τα μαζεύουν από τους πολλούς. Έχουμε 150 δις καταθέσεις. Έχουμε 150 δις καταθέσεις και έχουμε δώσει δάνεια γύρω στα 380 δις. Οι τράπεζες έχουν δώσει γύρω στα 380 δις δάνεια. Άρα τι μαζεύουν. Όσον αν εσείς αφορά... είχατε δώσει δάνεια 380 και είχατε 150 ωφέλεια, μαζεύατε λεφτά, όχι. Μαζεύατε μιζέρια. Εγώ νομίζω στις τράπεζες αυτή τη στιγμή αποθηκεύεται η πτώχευση. Όσο, και αυτό είναι μύθος αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι τραπεζίτες κλέβουν. Γιατί αν έκλεβαν οι τραπεζίτες, ο πρώτος που θα παρέμενε στην τράπεζα ήταν ο Λάτσης. Ο Λάτσης είχε μία από τις 4-5 χρόνια συστημικές τράπεζες. Εάν κέρδιζαν οι τραπεζίτες, θα ήταν ο πιο μεγάλος βλάκας να φύγει. Ναι, και ο συνεργάτης δεν είναι βλάκας. Ναι, αλλά άλλο τώρα ότι επειδή ο λαός χρωστάει στις τράπεζες, τις έχει δαιμονοποιήσει και έτσι μπορεί εύκολα να περνάει η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι τραπεζίτες τρώνε τα λεφτά. Για να οι τραπεζίτες βέβαια μπορεί να κερδίζουν. Προσέξτε, η τράπεζα ως εταιρεία μπορεί να έχει ισολογισμό κερδοφόρο. Ποια εταιρεία και, θα κάνει. Και οι εταίροι να ανέμονται κέρδη. Αλλά όχι τέτοια ποσά. Όσο παρουσιάζεται. Γιατί ο λαός όταν λέει ότι κερδίζουν οι τραπεζίτες, μέσα του πεπλανημένα φτιάχνει την εικόνα ότι όλα αυτά τα λεφτά οι εταίροι μπορεί να πάρουν ως κέρδη, να διανεμηθούν μερίσματα επί της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Δεν μπορεί να πάρουν τις καταθέσεις να τις μοιραστούν οι εταίροι. Όσο αναφορά δηλαδή το καθώς... να μην λέμε πράγματα τα οποία έχουν περάσει στη συνείδηση του κόσμου, γιατί ο κόσμος δεν έχει την ακριβή ενημέρωση να αντιδράσει. Η μάθεια είναι χειρότερη από να μάθει από όλες τις φορές. Βέβαια. Όταν λέμε, ας πούμε, κερδίζουν οι τραπεζίτες, τι κερδίζουν. Πριν 5-6 χρόνια είχε τράπεζα ο Λαβρεντιάδης. Ο Λαβρεντιάδης δεν κέρδιζε σαν τραπεζίτης. Έδινε δάνεια σε δικές του εταιρείες μαϊμού και έτσι κέρδιζε. Άλλο αυτό. Αλλά αυτό το έκανε και ο Φιλιππίδης που έδωσε δάνειο του Κοντομινά 110 εκατομμύρια. Το ίδιο έκανε. Από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Σε τι διαφέρει ο Λαβρεντιάδης που χρησιμοποίησε τη δική του τράπεζα για να δίνει δάνεια σε μαϊμού εταιρείες από τον Φιλιππίδη που πήρε
το κρατικό ταχυδρομικό ταμιευτήριο και έδωσε τα λεφτά του Κοντομινά. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Το ίδιο αδίκημα είναι. Σκεπτικό. Το κατοχικό δάνειο και οι αποζημιώσεις έρχονται σωστά στο προσκήνιο ή πάμε για αυτοχειρίαση? Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τραπεζικό τέτοιο κατοχικό δάνειο. Δεν υπάρχουν διεκδικήσεις πια μετά από τόσα χρόνια. Έχουν παραγραφεί. Ναι, όχι, το Διεθνές Δίκαιο δεν τις παραγράφει, γιατί τα εγκλήματα πολέμου τα έχει ότι δεν παραγράφονται. Το ηθικό δίκαιο. Δηλαδή, το εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας έχει παραγραφεί για κάθε αδίκημα. Αλλά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος δεν παραγράφονται. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απεδέχθησαν όλοι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, ότι δεν παραγράφονται ποτέ. Το λέω μια δόση... Φοβάται κάθε κράτος να κάνει νέα εγκλήματα. Εγώ το λέω μια δόση ειρωνίας σε αυτούς αλλά... που θα... Την παραγραφή, πώς την εννοώ εγώ τώρα την παραγραφή, ότι περάσανε πόσα χρόνια, 75, αφήσεις διεπράχθησαν αυτά τα δικήματα. Υπήρξε ένας Καραμαλής το 60 που πήγε εκεί και ζητούσε, κλιπαρούσε να μην διώξουν τους εργάτες μας. Για το 60 γίνεται η μεγάλη βιομηχανική. Ήταν και η υπόθεση με τον Μέρτεν τότε. Ναι, η μεγάλη βιομηχανική επανάσταση και μια κλωστοϊφαλουργία που είχε 3.000 εργάτες. Έμπαιναν νέα μηχανήματα και δούλευε με 150 εργάτες. Οπότε έδιωξε Ούγγρους, έδιωξε Πέρσες, Ιρανούς, έδιωξε Βουλγάρους, η Γερμανία. Όταν ο Καραμαλής φοβήθηκε μήπως εκδιωχθούν οι Έλληνες και γινόταν εδώ, επειδή η επαρχία είχε ερημώσει και δεν υπήρχε τρόπος επιστροφής, πήγε πάση θυσία οι 480.000 να μείνουν. Εκεί πήρε 160 εκατομμύρια μάρκα, ως αποζημίωση, 160 εκατομμύρια μάρκα πήρε τότε η Ελλάδα και κέρδισε το να μην επιστρέψει κανένας. Αυτό γιατί δεν το λένε? Δεν το λένε γιατί ο Εθνάρχης, άμα αποκρυπτογραφηθεί, αυτό υπάρχουν στη Βόνη, έγινε αυτή η συνάντηση. Υπάρχουν και μαλλοντοτενίες από ό,τι με είχαν ενημερώσει. Είναι στοιχεία τα οποία... Έχει γράψει και Ζαχαράκης ένα βιβλίο. Ουσιαστικά είναι παρέτηση και από το κατοχικό δάνειο, όχι μόνο από τις επανορθώσεις. Επομένως είναι μάταιο να θέτε πλέον θέμα. Γι' αυτό οι Γερμανοί απαντούν εκ του ασφαλούς ότι κάντε προσφυγή αν θέλετε. Κάντε προσφυγή. Γιατί ξέρω πώς μπορούν να απαντήσουν. Βέβαια να πούμε ότι τότε που έγινε η παρέτηση αυτή από τον Καραμαλή, προσθέθηκε μία παράγραφος και προσθέθηκε όχι επειδή το ζήτησε ο Καραμαλής, το έκανε μόνο οι Γερμανοί, ότι αναλαμβάνουν ως τρίτο όρο. Ο πρώτος όρος ήταν η παραμονή των εργαζομένων, ο δεύτερος όρος ήταν τα 160 εκατομμύρια μάρκα και ο τρίτος όρος ήταν αναλαμβάνουν όποτε η Ελλάδα είχε ανάγκες υποδομικά, οικονομικά και με κάθε τεχνογνωσία να την στηρίζουν. Ήταν ο πιο ουσιαστικός. Σαν εγκύτρια δύναμη, κατά τον τρόπο. Πολύ ουσιώδης αυτός ο όρος και τον έδωσαν μόνοι τους οι Γερμανοί αυτόν τον όρο. Και εγώ θέλετε να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα τις προσπάθειες που κάνει η Γερμανία, ας πούμε, να γίνει μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και τώρα αν δώσει του Τσίπρα κάποια λεφτά, τα οποία θα τα φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Και ό,τι δώσανε και του Σαμαρά και ό,τι στο μέλλον δοθεί, θα είναι του τρίτου όρου απώλεια. Δηλαδή, ουσιαστικά, περιγράφεται με ένα πολύ εύστοχο τρόπο, ακόμα μία φορά, ότι είμαστε ο ίδιος ο δαίμονας του εαυτού μας. Ναι, αφού και γι' αυτό δεν επιχειρηματολογούμε σοβαρά και με στοιχεία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω... Αφήνουμε ένα γλέζο 95 ετών τώρα, να είναι αυτός τώρα ο... Μα αν είναι δεν εγώ. Πόσο πια ακόμα αυτή η σημαία, πόσο όλο θα την πληρώσουμε. Πόσο πια. Αφήνουμε μια κόρη ενός ταμούλη στο δίστομο να βγαίνει και αυτή να υπερασπίζεται φαντάσματα, σαν δικηγόρος, που η κοπέλα βέβαια ανήκει σε περιοχή που είχε θύματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η Μέρκελ, από ό,τι προσέξατε, αναγνώρισε και αναγνωρίζει πάντα τα μεγάλα εγκλήματα που κάνανε οι Ναζί στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καπηλεία σε όλο αυτό, όμως, και το καραμελοποιούμε. Ναι.
δυστυχώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλοί, όταν του αντιμνημονιακού, ειδικά μπλοκ, όταν θέλανε να επιχειρηματολογήσουν και γιατί ήρθαν οι ξένοι και μας δίνε δάνεια για να, λέγανε, για να μας πάρουν τον ορυκτό πλουτό, τα έλεγε ο Βελόπουλος αυτά, είναι μια επιχειρηματολογία Βελόπουλη ήταν αυτή. Τα κλασικά. Να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο, να μην μας δώσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε. Καταλάβατε, παρουσίαζε δηλαδή την Ελλάδα σαν αδικούμενη χώρα, από μια επιβήτωρα Γερμανία, η οποία... Όλα έγιναν στα καλά καθούμενα, ας πούμε. Ναι. Σε αυτό το σημείο, Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γερμανία τα έκανε όλα καλά. Προσέχτε, δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ. Αυτό αντιληπτό. Αλλά την ευθύνη και σε όσα, καλά δεν κάνει, σε όσα δεν κάνει καλά η Γερμανία, εγώ νομίζω ότι την έχει η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος. Και πάνω σε αυτό είναι το ερώτημα. Δημογράφει, συμφωνεί, χωρίς να διαβάζει. Κάθε πρωθυπουργός κοιτάει να τη βγάλει τη θητεία του και δεν κοιτάει τα... και δεν έχουμε καταστρώσει και εθνική στρατηγική. Λέει στο θέμα ακόμη και των διεκδικήσεων αυτό. Έπρεπε να έχουμε εθνική στρατηγική, όχι ο καθένας, ας πούμε, άλλος να σιωπά, άλλος να διεκδικά. Να έτσι συναισθηματικά, ναι, ναι, ο καθένας τα δικά του χάρη. Η πολιτική μαΐτα, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι η τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη του προβλέπειν, προλαμβάνει και δράγει αυτό ή κάτι άλλο? Εξαρτάται τι συμβαίνει. Ακούστε, η πολιτική δεν είναι πάντα ίδια. Στη Σοβιετική Ένωση, σας είπα, δημιουργεί το θρύλος λόγω του ότι εκμεταλλευόταν καμία τριανταριά άλλα κράτη. Έτσι, μπορεί κάθε χώρα να γίνει παντοδύναμη. Ναι, δηλαδή. Άμα έχει 30 άλλες χώρες φόρου υποτιμής. Εκεί η πολιτική λοιπόν ήταν η πολιτική υπεριαλισμού και εκμετάλλευσης μικροτέρων κρατών. Καθαρά. Στην Ελλάδα τώρα η πολιτική, το πολιτικό σύστημα έχει κάνει την πολιτική πελατειακή. Mm-hmm. Πελατειακή, δηλαδή οι ψηφοφόροι κοιτάνε το πολιτικό σύστημα τι θα μπορούν να αρπάξουν. Όχι να φτιάξουμε μια χώρα και μετά όλοι να υποφεληθούμε. Και δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο έτσι, τέτοια. Έχουμε την αποκλειστικότητα. Ακόμη και οι τριτοκοσμικές χώρες έχουν κάποιο ιδανικό, να ανεβαίνουν σιγά σιγά. Εμείς δεν βάζουμε καθόλου τη χώρα μέσα στην ψήφο μας, ας πούμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ναι. Παρά κοιτάμε, μπορεί να μου βάλει ο Γιακουμάτος καθαρά, ο Λεβέντης που βάλει στη ΔΕΗ. Έτσι. Καθαρά. Είμαι με το Γιακουμάτο ή με το Λεβέντη ή με το Φλωρέντη. Άρα δηλαδή, ναι, σε σχέση... Είναι λοιπόν ένα ιδιάζον μοντέλο, ναι, που αν πας Αυστραλία και το περιγράφεις θα γελάνε. Θα λένε τι λέτε. Υπάρχει, δηλαδή εκεί στους πολιτικούς, στο κόμμα πας για να συζητήσεις πολιτικά. Όχι πελατεία. Ναι, ενώ εδώ πάμε, έχω μια κόρη άνεργη. Μπαίνει ο άλλος στο κόμμα και λέει έχω μια κόρη άνεργη. Το καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο πολιτικός τραγικός. Πόσοι από τη Χρυσή Αυγή, για να θέσουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα τώρα, συγγνώμη. Ακόμη και αυτή ψάχνανε δουλειά. Πήγανε για Χαρτζηλίκη. Ναι, και για να δουλειά. Για Χαρτζηλίκη, πήγανε για Χαρτζηλίκη. Security και courier. Είναι αλήθεια. Πήγαινε παιδιά που ερχόντουσαν μετά σε μένα και μου λένε εσείς κύριε Λεβέντη δεν είστε σωστός όπως η Χρυσή Αυγή. Αμόρφω τα παιδιά. Τι κάνει η Χρυσή Αυγή που δεν μπορώ εγώ, σαν ένα κεντρόν που δεν μπορώ. Λέει αυτοί, μα security προσπαθούν να σου βρουν. Ωραία, μπορεί να μην σου δίνει, λέει, μπορεί να σου δίνει μόνο 300 ευρώ. Άκου τώρα, είχαν φτιάξει επαφές με εταιρείες και προσελάμβαναν με 300 ευρώ το μήνα. Τα ακούτε. Αλλά το λέγανε αυτό εργασία. Εταιρεία κοινωνικής εξυπηρέτησης. Ναι, ναι, ναι. Είναι... τι γινόταν. Με φέρνει. Ένα μόνιμο δικηγόρο είχαν εδώ μεταξύ. Δικό τους. Είχε ένα θέμα χτηματικό. Και γιατρούς δικούς. Είχαν ένα δικηγόρο εκεί μέσα, τον οποίο είχαν υπάλληλο στη Βουλή, είχαν χρησιμοποιήσει τους νόμους, που δίνει στο κόμμα δυνατότητα να έχει υπαλλήλους και σε κάθε βουλευτή να έχει 5 υπαλλήλους. Ναι. Και είχαν πάρει δικηγόρους, γιατρούς και αυτά, ώστε μπαίνοντας απλοί άνθρωποι στα γραφεία, γιατρό θέλεις, πήγαινε στον κύριο. Θα το πούμε έτσι. Δικηγόρο θέλεις, κάτι τέτοια πράγματα. Κάτι πολύ φανταστικά και οργανωμένα καλά,
που βασιζόντουσαν στο τίποτε όμως. Δηλαδή το τίποτε το κάνανε την τρίχα τριχιά προκειμένου να πείσουν, γιατί δεν είχαν άλλα, δεν μπορούσαν να κάνουν διορισμούς. Έτσι. Δεν μπορούσαν να κάνουν μεγάλα ρουσφέτια και κάνανε μικρά. Με ένα θερμόμετρο σου παίρνανε τον πυρετό, ας πούμε. Και ήταν ρουσφέτια. Παλιότερα αυτό μη γελάτε, ήταν ένας βουλευτής Κατσαφάδος, είναι συγγενής του, γέρος, γιατρός ήταν, στα Κύθυρα, τα Κύθυρα είναι η μητέρα μου. Και γύριζε με πιεσόμετρο από σπίτι σε σπίτι σε όλα τα χωριά και μέτραγε τις πιέσεις. Και είχε και μια συνταγή και έγραφε δίθεν και φάρμακα. Και την πίεση. Αυτό έκανε. Αυτό δηλαδή στη γιαγιά μου, στον παππού μου, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και το έκανε, δεν το έκανε μόνο σε εκλογές, πήγαινε και άλλη μια φορά στη μέση της θητείας. Για να το θυμόνται. Ναι, για να το θυμόνται και τον είχαν όλοι γιατρέ μου. Αξιζέστατο. Γέρι και όλοι. Εγώ θέλω, με πήγατε πίσω και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ξεκινώντας από πίσω. Και σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα να. Αλλά στο σήμερα. Πάρουμε και τις ανάσεις μας. Βεβαίως. Κλείνουμε την ερώτηση. 1947 προς 48. Η Αγγλία ειδοποιεί τους Αμερικανούς και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε να κάνουμε τίποτα με τους Έλληνες και την Ελλάδα. Πάρτε τους εσείς και φορτωθείτε τους εσείς. Ο Τρούμαν λοιπόν τότε δίνει μία εντολή στον Πολ Πόρτερ ως εντεταλμένο του δημοσιογράφου να κάνει μία έρευνα στην Ελλάδα και να ζητήσει να ενημερωθεί εντός μηνός με μία αναφορά η οποία έχει περάσει την ιστορία ως Πολ Πόρτερ Report που περιγράφει τι εστί η Ελλάδα και ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν του γράφει τα καθέκαστα και του περιγράφει μία εικόνα μίας χώρας η οποία εάν τη διαβάζαμε σήμερα θα ήταν σαν να ήταν copy-paste που λένε, αντίγραφο εντελώς, που δείχνει ότι όποια οικονομική βοήθεια έρχεται προς αυτή τη ρημάδα τη χώρα εξανεμίζεται από πολύ λίγες οικογένειες, οι οποίες μάλιστα τις χαρακτηρίζει και λέει υπάρχει ένα συνάφι κάποιων λίγων μερικών οικογενειών που κατοικοεδρεύουν γύρω από μια περιοχή που λέγεται Κολωνάκι και από εκεί και ύστερα δεν υπάρχουν, λέει, υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν εργασίες, δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη να καλύπτει τον πολίτη. Τα χρήματα τα οποία στέλνουμε δεν πηγαίνουν πουθενά για να γίνουν έργα αναδόμησης και αξιόπιστης αναβάθμισης της χώρας και ως έχει. Και κλήθηκα να παραβρεθώ και σε συναισθίαση ενός που για μας μένει κρυφό το όνομά του, αυτός το έχει πει το όνομα προς τον Τρούμαν, όπου λέει έφαγα, λέει, ακόμα και σε ένα τραπέζι της Βασίλισσας δεν θα περίμενα να έβρισκα αυτά τα πράγματα που μου προσέφεραν. Λοιπόν, επειδή όλο αυτό το σχήμα δίνει μία εικόνα η οποία έχει να κάνει με τη λαμογιά και την εκμετάλλευση και επειδή το υπάρχουν σύστημα με την Τρόικα, αυτό που λέει προς την Ελλάδα και στους Έλληνες που κυβερνούν αυτή τη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια, πατάξτε τη φοροδιαφυγή και πατάξτε π.χ. Λίστα Λαγκάρτ και όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται κακώς το δημόσιο χρήμα, την υπόσταση του φορολογούμενου. Λοιπόν, όταν έχουμε όλη αυτή την κατάσταση και όταν βλέπουμε ότι αλλάζουν οι κυβερνήσεις και παρόλα αυτά η λαμογιά επικρατεί, συνεχίζει να βρίσκεται διαπλεκόμενη, συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό διαφόρων πολιτικών προσώπων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, ακόμα και όταν έχουμε μια Γερμανία την οποία μπορεί να την καθυβρίζουν οι περισσότεροι από εμάς μέσα σε αυτόν τον τόπο, αλλά οι Γερμανοί να σου λένε το ότι πρέπει να τους βουτήξεις όλους και αυτούς που κλέβουν να τους χώσεις μέσα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Όσο μένει αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν γίνεται και αυτό νομίζω. Το σύστημα είναι νοοτροπία, κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα και η νοοτροπία είναι αδελφές έννοιες εδώ.
την νοοτροπία των ανθρώπων. Ίσως συντηρείται. Εφόσον δεν γίνεται με αυτό το πολιτικό σύστημα η λύση στην πρόταση να υπάρξει ένα άλλο πολιτικό σύστημα το οποίο θα είναι καλά οργανωμένο, δυναμοποιημένο και στιβαρό να μπορέσει να αποδώσει το δίκαιο. Μήπως τελικά θα έπρεπε... Δεν το θέλουν το πολιτικό σύστημα αυτό οι πολίτες. Μήπως θα έπρεπε να διαχωριστεί η δικαιοσύνη από την πολιτική. Μα διαχωρισμένη είναι. Είναι. Τυπικά είναι. Ουσιαστικά. Ουσιαστικά άνθρωποι είναι και δικαστές και ανήκουν σε κόμματα συστημικά. Άλλο να ανήκουν και άλλο να ορίζονται όμως από αυτά. Ναι, αλλά έχουν το φόβο της μετάθεσης. Πρόσφατα το παράδειγμα Σαμαρά πριν τις εκλογές με τον. Ο δικαστής. Συνομιλία. Τι φοβάται κυρίως. Ναι. Δεν φοβάται να διορίζεται η ηγεσία του δικαστικού σώματος, όχι οι δικαστές. Ναι. Διορίζεται η ηγεσία. Ναι. Μόνο η ηγεσία διορίζεται. Ναι. Ανάμεσα σε ένα αριθμό δικαστών που, είναι, που έχουν τη δυνατότητα προαγωγής, αποφασίζει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον ποιον θα είναι το πρόεδρο, ποιος θα είναι εισαγγελέα. Αυτό το κάνει το Υπουργείο κακώς. Αλλά εκείνο που φοβίζει περισσότερο τους δικαστές τους πιο κάτω είναι η μετάθεση, είναι η στασιμότητα. Ότι δηλαδή μπορεί άμα δεν εξυπηρετήσεις μια κατάσταση, άμα δεν σου παραγγείλει ο υπουργός κάτι και εσύ δεν το εξυπηρετήσεις, σου πει αθώωσε τον τάδε, ας πούμε, δικός μας. Και εσύ δεν τον αθώσεις. Θα έχεις άλλα θέματα. Κινδυνεύεις, ας πούμε, μετά να μην σου αναθέτουν άλλες υποθέσεις σοβαρές, να σου πούνε φύγε και πήγαινε να. Στην Κρήτη και δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Άρα βρίσκεις εκεί. Όλοι θα τραβάνε την ουρά τους. Στο βρανάζι. Ναι. Τσουλά στο βρανάζι. Ναι. Κανονικά. Αυτό κυρίως φοβούνται οι δικαστές. Και όχι το διορισμό, γιατί ο διορισμός γίνεται ανάμεσα σε 7-8 άτομα. Που εγώ πιστεύω είναι ικανά, έχουν φτάσει υψηλό βαθμίδα, στην υψηλότερη βαθμίδα της δικαιοσύνης και είναι όλοι σχεδόν έντιμοι, θέλω να πιστεύω. Απλά προτιμούν κάποιον που τον έχουν στο χέρι για κάποιο λόγο. Καταλάβατε, προάγοντας σου είσαι εισαγγελέα ή σε πρόεδρο του Αριουπάγου, κάποιον που ξέρουν ένα πιστικό του που θα ενδώσει μετά αν του ζητήσουν κάτι για να μην τον βγάλουν στάπλτα. Σε αυτό το σημείο... Το πολιτικό σύστημα έτσι ενεργεί για να σε έχει ευάλωτο. Ξέρει μια δυναμία σου, σε βάζει ψηλά και σου λέει τι θα κάνει. Όταν του ζητούμε κάτι θα υποχωρεί. Είναι μια λογική, έτσι μαφιόζικη, λίγο εκλεπτισμένη, αλλά στη βάση της είναι καθαρά μαφιόζικη. Άρα λοιπόν το ερώτημα που ρωτήσατε, που ρώτησε ο κ. Δημήτρης, ότι πώς θα γίνει να εξυγειάνουμε ή να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Δεν είπα να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Εγώ λέω ο καθένας να συμμετέχει και να αποσοβηθεί η κλεψιά. Η μαφία η δική μας που λέγαμε... Δεν θα προλάβουμε να φορολογήσουμε κανένα πλούσιο. Ξέρετε πώς θα γίνει. Θα φύγουνε. Θα πτωχεύσει, θα έρθει μια ώρα που δεν θα έχουμε να πληρώσουμε ένα ομόλογο και θα έχουμε δύο λύσεις. Ή να πάμε στη δραχμή εκείνη τη στιγμή ή να πάρουμε από τις καταθέσεις ένα 30%. Λέτε να γίνει τον αιώνιο, το καλοκαίρι, λέτε να το δούμε αυτό. Η πιο εύκολη λύση είναι αυτή. Δηλαδή, όταν λύγει ένα ομόλογο την Παρασκευή και είναι, ξέρω εγώ, 10 δις, θα κάτσει ο Πρωθυπουργός... Τύπου εσωτερικός δανεισμός, θα κάτσει ο κάτι τέτοιο. Όχι. Σαν αυτό που κάνει στην Κύπρο. Ξέρετε πώς θα το δικαιολογήσουν. Ότι θα πληρώσουν οι έχοντες. Ναι. Το θέμα είναι ποιος θα βάλει το όριο, ποιοι είναι οι έχοντες. Το όριο θα είναι πάλι εκεί, το κατοστάρικο. Α. Ναι. Το κλασικό. Παρόλο ότι έχει βγει ο Τάιζερ. Και γι' αυτό όσοι έχουν λεφτά. Λόγω του Παγκοσμίου Κεντρικού Τράπεζα. Δεν ξέρουν και το όριο. Τα έχουν σηκώσει. Το 95% είναι όλοι κάτω από 100. Με αυτό ξέρετε τα παιδιά. Οι υπόλοιποι πατάνε πάνω. Να κατέβει το όριο και να πάει στα 20. Λάτε με το χορτίκι καθαρά. Εδώ να κάνουμε ένα διαλυματάκι να ξεκουράσουμε λίγο τον πρόεδρο και να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Δώστε ένα λεπτάκι. Να πάνω τα παιδιά. Ναι, να πάνω τα παιδιά.
συνεχίζουμε την πολύ όμορφη συζήτησή μας εδώ με τον πρόεδρο και τους αγαπητούς φίλους. Λοιπόν, πρόεδρε, αυτή τη στιγμή έχουμε 300 βουλευτές. Να τους μειώσουμε? Είναι πολλοί, είναι λίγοι? Πώς τα βλέπετε? Για τον πληθυσμό μας είναι πολύ. Έπρεπε να είναι το πολύ 200. 150 είναι το ιδανικό κατά τη γνώμη μου. 200 το ανεκτό, 300 η πολυτέλεια. Ας πούμε, υπάρχει κάποια περίπτωση να μπορεί να πει κάποιος, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε βουλή των Λόρδων, ας πούμε? Τι απαντάτε εκεί? Πώς να γίνουμε βουλή των Λόρδων? Μειώνοντας τον αριθμό των βουλευτών. Τώρα είμαστε βουλή των Λόρδων. Εγώ πιστεύω τώρα τα τζάκια είναι που επικρατούν. Άμα γίνουν 150, γιατί θα είναι βουλή των Λόρδων? Ο τρόπος εκλογής των βουλευτών είναι το σημαντικό και έχει ο αριθμός. Δηλαδή, τώρα δεν είναι βουλή των Λόρδων? Η οικογένεια Μητσοτάκη τι είναι? Μεγάλη ρωτάει και στο σκέλος της μείωσης και όλων αυτών των εσόδων που λαμβάνουν οι βουλευτές. Ο καθένας μας κοστίζει 20.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 25, 27. Με τα γραφεία, ναι, και όλα τα παραδείγματα. Σύμβουλοι, σύμβουλοι κλπ. Μεγάλη δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το budget της Βουλής ετησίως. Είναι 20, 17, 25 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Συνολικά τώρα μιλάμε. Στοιχίζει μεικτά με όλα τα παρεμπόμενα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το κόστος. Δηλαδή, αν τους κάνουμε από 300-150, δεν είναι μόνο το κόστος. Είναι ότι θα, κάθε πολλές περιφέρειες θα γίνουν μονοεδρικές. Και έτσι θα προσέχουν ο κόσμος ποιον θα ψηφίζουν. Αν το έχω καταλάβει. Ενώ τώρα σου λέει ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή λιμένονται το 80% των περιφερειών και βγάζουν μισούς ο ΣΥΡΙΖΑ, μισούς η Νέα Δημοκρατία. Όπως παλιότερα μισούς το ΠΑΣΟΚ, μισούς η δεξιά. Όταν είναι ένας, όταν είναι μονοεδρική, θα προσέχουν λίγο. Σωστά. Τα κόμματα δεν θα έχουν τόσο καπέλωμα στις τοπικές. Κρίνονται πιο άμεσα, έχουν την ορφή σαν τοπικού διοικητή, ας πούμε. Εκείνο, εντωμεταξύ, 150 βουλευτές είναι ένας αριθμός που μπορείς να το βάλεις και σε τηλεοράσεις με ισοτιμία, γιατί όσο μεγαλώνει ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τόσο δυσκολεύει στην προεκλογική περίοδο η δυνατότητα να παρουσιαστούν όλοι. Και αυτό εσείς το ξέρετε καλά, για άλλους λόγους. Όσο μικραίνει ο αριθμός των βουλευτών, των υποψηφίων, τόσο αυξάνει η δυνατότητα να παρουσιάζονται αυτοί οι υποψήφοι στις τηλεοράσεις και άρα να γνωρίζονται με τον κόσμο. Σωστό. Είχατε σωστή αντιμετώπιση κατά την προεκλογική περίοδο? Πολύ σωστή. Τον πλήρη αποκλεισμό. Είναι η σωστότερη όλων. Δεν υπάρχει. Είναι πιο σωστός τρόπος δεν υπάρχει να εξοντώνεις. Σωστή για να με εξοντώσουν, αυτό δεν ρωτήσατε? Κατάλαβα. Ή εννοούσε τη σωστή? Όχι, ήταν το Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, μιλάει για ισότητα. Γιατί υπάρχει Σύνταγμα. Πλατεία Συντάγματος υπάρχει. Σύνταγμα δεν είναι. Κι όμως μόνο σας με δικό σας πόρους, εγώ το έχω παρατηρήσει τελευταία μια πολύ μεγάλη ανανέωση στην Ένωση Κεντρών. Από το λογότυπο ξεκινώντας που έχετε αλλάξει. Εντάξει. Από την ένταξή σας νέες τεχνολογίες στο Facebook. Μια πολύ μεγάλη εξυγχρονιστική στροφή. Αυτό το πετύχαμε με αγώνα μου. Αυτό ήταν του χεριού μας. Τώρα να πω ότι έχει πει ο Σαββατοκύριακο. Η δυνατότητα να εμφανίζεσαι σε κανάλια δεν είναι του χεριού σου. Πρέπει να λειτουργήσει η δημοκρατία. Το να φτιάξεις καλύτερη ομάδα στο Facebook, καλύτερη ομάδα στο ίντερνετ, να εξοραίσεις την εικόνα σου, αυτά που είπατε σε λογότυπο, σε σποτάκια, αυτά είναι δικά σου. Εγώ θαυμάζω την προθυμία σας να ακολουθείτε την εποχή, να προσαρμόζεστε και να μην γίνεστε αρτηροσκληρωτικός. Αυτό δείχνει διάθεση, δυναμική και έμπνευση. Ναι, ναι. Εγώ δεν είχα καταλάβει και τη δύναμη του ίντερνετ μέχρι κάποιο σημείο. Δεν την είχα καταλάβει και εδώ που τα λέμε τώρα γίνεται μεγάλη η δύναμη του ίντερνετ. Μέχρι πριν 5 χρόνια δεν ήταν τόσο όχι, μεγάλη. Τώρα πια έχει γίνει. Τώρα έχει κάθε οικογένεια στο σπίτι και ίντερνετ. Ενώ μέχρι πριν 5 χρόνια είχαν στους 4-1. Και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας προσαρμόζονται πλέον οι πάντες. Ναι. Και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι αγοράζουν τώρα, πάνε στο πλαίσιο, ξέρω εγώ οπουδήποτε, αγοράζουν ένα κομπιούτερ. Κύριε Πρόεδρε, τους απαντήσατε καλά. Μιχάλη, το τελευταίο που λέω, συγγνώμη. Όχι, ελεύθερα. Τους απαντήσατε καλά, λέω, με τον τρόπο σας.
Δεν θέλω να πάω σε όλο το θέμα, ούτε να σου πω. Όχι, όχι, για να αποκλεισμόνισα. Θα μου επιτρέψετε να πω, τους κλείσατε το στόμα. Ναι, μα ξέρανε ότι έλεγα την αλήθεια. Και ξέρανε τι είχαν κάνει. Ναι. Ξέρανε τι είχαν κάνει. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη που πήραμε 5,2, τολμήσανε καθαρή ψήφο. Και περάζανε το Βενιζέλο. Η TV 100. Άνθρωποι σοβαροί. Δημοτική τηλεόραση. Δημοτική τηλεόραση. Και με θυμήθηκε μετά το αποτέλεσμα. Και τους είπα, παιδιά, δεν μας βγάλατε καθόλου. Και είστε δημοτικοί. Εντάξει, να πω, ο ιδιώτης είναι εχθρός μας. Φυγόταν από την Ένωση Κεντρών, δεν μας έβγαλε. Να το δεχτούμε, ούτε αυτό έπρεπε. Mm-hmm. Και αυτό έπρεπε να είναι με βάση κανόνες. Αλλά η δημοτική τηλεόραση να μην σε βάλει καθόλου είναι έγκλημα. Και να σε θυμάται μετά το αποτέλεσμα. Και λέει, ξέρετε, το Εσουρού. Λέω, τι το Εσουρού, σας πήρε και σας είπε μη βάλετε την Ένωση Κεντρών. Ούτε αυτό είχε γίνει, βέβαια. Προσπάθησε ο παρουσιαστής να πει μια δικαιολογία. Και είπε στο TV100 τώρα αυτό, ότι το Εσουρού δεν άφηνε. Ναι. Λέω, το Εσουρού. Τι δουλειά έχει. Εγώ στο Εσουρού είχα κάνει αναφορά και μου είχαν πει ότι θα προσπαθήσουν να μας βάλουν όλοι. Μου είχαν απαντήσει ότι θα κάνουν προσπάθεια να μας βάλουν όλοι. Και εκείνος είπε ότι το Εσουρού δεν τους άφησε. Τα ακούτε τώρα. Τραγαγέρευε. Εκνευρίστηκε η Θεσσαλονίκη. Ίσως να σας διαφέρει. Κάναν έπαιξε τώρα, πιστεύω, το 5. Ναι. Τώρα έχει γίνει 15. Και ξέρετε γιατί το πιστεύω, γιατί θύμωσαν και οι υπόλοιποι. Στις 25 Ιανουαρίου είχε θυμώσει ένα 5. Τώρα έχουν εξοργιστεί και θυμώσει τριπλάσιοι. Και ευχόμαστε και παραπάνω. Εσείς είστε έτοιμος, κύριε Λεβέντη. Πρώτα λεφτά ήταν, συγγνώμη. Ελεύθερα. Αυτή τη στιγμή πάω να ρωτήσω εγώ και τα κόπο σε έναν. Εγώ ήμουν πάντα άνθρωπος του διαλόγου και της συνεννόησης. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι τα ξέρα όλα. Είδατε και στη συζήτηση σήμερα με τι ηρεμία ακούω τη γνώμη του κυρίου Δημήτρη, του κυρίου Μιχάλη, του εσάς, του κυρίου Δημήτρη. Και ό,τι. Και θα ξανάρθω. Γιατί ξέρω ότι. Πάντα ανοιχτή εκπομπή μας. Εκπομπές και δεν είναι δυνατόν με μία πρώτη εκπομπή να τα. Έχουμε επικοινωνήσει κιόλα για να. Να τελειώσουν όλα τα προβλήματα. Βεβαίως. Λοιπόν, ρωτάτε αν είμαι έτοιμος. Εάν πάρετε τις κασέτες από το 90 μέχρι τώρα, λέω ακριβώς τα ίδια που έλεγα τότε. Οι προφητείες σας είναι πιο επίκαιρες, το δίντομο της προφητείας. Λέω πάντα τα ίδια, να σταματήσουν οι πολυθεσίτες, να σταματήσουν οι διπλές, τριπλές συντάξεις, να σταματήσουν τα λεφτά των κομμάτων, να σταματήσουν τα λεφτά των ΜΚΟ, να σταματήσουν οι αποσπασμένοι, οι μετακλητοί, να σταματήσουν τα λεφτά στα ιδρύματα, οι πέντε συνεργάτες που έχει κάθε βουλευτής, που είναι το κύριο κόστος του βουλευτή, είναι οι πέντε συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Να σταματήσουν οι αργομιστίες, να σταματήσουν. Δεν έλεγα άλλα πράγματα. Είναι ο αυτισμός η ασθένεια των Ελλήνων, αγαπητέ Πρόεδρε. Αν και πιστεύω ότι αυτό το μέρος. Πριν προχωρήσετε, σας παρακαλώ. Ελεύθερα. Να αυτό το σκέλος της αυτοκάθαρσης που περιγράφω δεν σώζει την Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει και μια γενναία όθηση προς τα μπρος. Το σκέλος της αυτοκάθαρσης δίνει απλά το φόντο της δικαιοσύνης για να πάρει ανάσα ο Έλληνας και να προσπαθήσει. Γιατί τώρα δεν προσπαθήσουν, αφού κλέβουν οι μεγάλοι, κλέβω και εγώ. Δεν θα πω να σταυρώ το θέλει πρώτο. Λοιπόν μια ανάσα βαθιά να πάρει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή. Πώς θα την πάρει, όταν δει ότι κόβουμε το ένα την παθογένεια, κόβουμε την άλλη παθογένεια, κόβουμε, θα πει, α, έχει ξεκινήσει κάτι. Τώρα τι χρειάζεται αυτό η Ελλάδα για να πάει μπροστά, να ξαναγίνει χώρα σοβαρή, τι χρειάζεται. Χρειάζεται και τη συμβολή μου, θα πει ο κάθε Έλληνας. Να προσπαθήσω, να συμβάλλω. Το λιθαράκι. Να μην το βλέπει, ας πούμε, να μην είναι τηλεθεατές. Τώρα ο κόσμος μας, είναι, οι πολίτες είναι τηλεθεατές. Και το κουτί το έχει μια ελίτ. Δηλαδή το τι έργο παίζει η τηλεόραση είναι μια ελίτ. Που βάζει και όλοι τα 10 εκατομμύρια είναι ακροατές, σχολιαστές των γεγονότων. Που δεν μπορούν. Έτσι, να κάνουν, μόνο να κλείσουν την τηλεόραση μπορούν. Αλλά και να ανοίξουν το άλλο κανάλι θα δουν χειρότερο θέαμα. Αυτή είναι η καταδίκη. Για να κάνουμε από τηλεθεατή τον άλλον πρωταγωνιστή είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που πράγματι θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Εκεί θα βοηθήσει η Ένωση Κεντρών.
Εκεί θα, γιατί μέχρι τώρα γίνονται συζητήσεις, λέει δεν ψηφίζω ένα σχεδόν, γιατί θα σας πω λέει γιατί δεν ψηφίζω, γιατί είναι μάταιο, αφού όλες οι εντολές έρχονται απ' έξω. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είναι ανθρώπους τώρα, οι οποίοι μου λένε, μου λέγανε τώρα, δεν μου το πολύ λένε, ότι εγώ δεν ψήφιζα ένα σχεδόν, διότι αφού όλα οι εντολές έρχονται έξω, δεν... Άνθρωποι σαν και αυτούς έχουν αιτηθεί. Και εσύ να βγεις, έχουν αιτηθεί. Θα σε τυφλώσει η εξουσία και θα γίνεις τυφλό όργανο αυτούν, μου λένε. Ακούτε. Και άρα λέει δεν έχει νόημα να σε ψηφίζω, δεν πάω να, δεν ψηφίζω καθόλου. Κάποιους οι οποίοι αρχικά σας... Δηλαδή έχουν περάσει μία αντίληψη ότι είναι μάταια όλα. Αυτή η ματαιότητα έχει δημιουργήσει η τοπάθεια αδράνεια και, η αδράνεια δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον αυτοκίνητο του συστήματος. Δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Και έχουν γίνει όλοι αυτιστικοί, πρόεδρε. Πώς? Αυτιστικοί έχουν γίνει όλοι. Ναι, ναι, ναι. Αναπηρία γενική. Εδώ και η ερώτηση περί αυτισμού. Ως ασθένεια των Ελλήνων. Ως ασθένεια σωματική θα μας πει ο γιατρός εδώ. Αλλά ως ασθένεια πολιτική, ναι, πολιτική είναι τα, οι αυτιστικοί άνθρωποι καταρχάς είναι υπερενεργητικοί, δεν είναι ητοπαθείς. Εγώ νομίζω ότι όσοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας κάνουν, δηλαδή έχεις πρόβλημα με την όραση, δουλεύει η ακοή διπλά, δουλεύει η αφή διπλά, δουλεύουν οι άλλες αισθήσεις. Δηλαδή επιστρατεύει ο, ο άνθρωπος αυτά που έχει, τα σωστά. Είναι υπερβολική σε το κενό, ας μεταλλέξει το κενό. Η αυτιστικότητα ίσως δεν ταιριάζει ως αναπηρία. Ένας πολιτικός αυτισμός. Ναι, ναι, αλλά σας λέω ο αυτισμός δεν σημαίνει αδράνεια. Εδώ έχουμε αδράνεια, απραξία έχουμε. Εδώ θα μπορούσα να πω, ας δηλαδή μαζί ποιες είναι αρχισμός. Ναι, δηλαδή πάσας με τώρα στην Κρήτη. Και ενώ έπρεπε η κριτική λόγω ιστορίας να είναι η πιο αντιστασιακή και ενώ ξέρουν ότι έχουμε κρίση, έχουν φτωχεύσει όλα, σου λέει ο άλλος στο καφενείο, θα μου βάλεις την πόλη μου στην Ολυμπιακή. Λέω η Ολυμπιακή είναι ιδιωτική. Δεν το πάρει καμπά. Βάλε μου τι εσύ. Φοβερό. Αυτό δεν είναι αυτιστικό, αυτό είναι μηδενιστικό. Είναι αλλού τώρα. Μεγάλη προφανώ ο άνθρωπο περιστρέφει γύρω από τον εαυτό του. Εκτό τόπου και χρόνου είναι αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό είναι τελείω εκτό τόπου και χρόνου. Σου λέει όμω έβαλαν οι απέναντί μου όλο το χωριό, λέει το έβαλε ο Καρχημάκη εκεί. Όλο το χωριό το έβαλε ο Κεβαλογιάννη. Τι κάνει, πού είσαι. Αυτό εκεί ζει στην τοπική κοινωνία και σου λέει αφού όλα τα σπίτια φτιαχτήκανε, εγώ θα είμαι ο. Είναι ο μικρό κόσμο. Και είδαμε πρώην υπουργού διαφορετικών κομμάτων με 110.000 ψηφοφόρου, 150.000. Στο ερώτημα όμως, αν μπορούσε, είπαμε, η Ένωση Κεντρών να είναι έτοιμη. Έτοιμη. Η ετοιμότητα, πώς την εννοείται, να έχει ωραίο πρόγραμμα. Να έχει ωραίες λύσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Να σας πω τι εννοώ λύσεις. Ούτε φυσικά. Ούτε φυσικά την υποτέλεια. Τη σωστή διαπραγμάτευση, την αξιοπρεπή διαπραγμάτευση, τη μαγιά και όχι την ψευτομαγιά και την κουντουπονεριά. Η διαπραγμάτευση, ξέρετε τι γίνεται. Πριν έρθει εσάς ένας να διαπραγματευτεί μαζί σας, πρέπει να είναι ο ίδιος τίμιος και καθαρό με τον εαυτό του. Άμα έρθει άπλητος, ξεβράκωτος. Και εμείς να σεβόμαστε τον εαυτό και εκβιαστικός, θα του πει άντε από εδώ. Ραγιά. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έλεγα ότι πρώτα να λύσουμε τις παθογένειες. Και μέσα σε δύο μήνες κόβονται όλα. Αυτά που σας είπα, πολυθεσίες, διπλές συντάξεις. Γίνονται όλα. Αποσπασμένοι, αργόμενοι. Άμα είχαμε θέληση. Το έχω στο μυαλό. Και μετά να πάει στο εξωτερικό ένας Έλληνας πρωθυπουργός και να πει εμείς σαν Έλληνες το μερίδιο το δικό μας ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε και σύντο χρόνο θα προχωρούμε έτσι περαιτέρω. Τώρα βοηθήστε κι εσείς αν αγαπάτε την Ελλάδα. Κάπως το εξάμεινο το έχετε. Το ομόλογο, ξέρω εγώ, τα ομόλογα που λήγουν τα πρώτα 6 χρόνια μεταθέστε τα 2 εξαετίες μετά. Βοηθήστε μας αν θέλετε για να πάρουμε ανάσα. Έτσι. Να ρίξουμε όλα τα λεφτά στην ανάπτυξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι πρόβλημα έχει. Πληρώνει παλιά χρέη με λεφτά που θα, αν γινόταν μέρος των χρημάτων αυτών, τα μισά να γινόταν ανάπτυξη και εσωτερική ρευστότητα, ουσιαστικά κατά μεγάλο κομμάτι ξεπερνάγαμε την κρίση κατά μεγάλο ποσοστό. Εδώ, αυτή την επίοικια οι ξένοι θα τη δείξουν. Mm-hmm. Την προτιμούν αυτή την επίοικια από την επίοικια να σου χαρίσουν χρέος
ή να σε αφήσουν να είσαι παθογενής, να γεννάς δηλαδή νέα ελλείμματα που θα έχεις συνέχεια με δανεικά. Θα έχουν συνέχεια το δίλημα αν θα σε αφήσουν να πτωχεύσεις ή όχι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι μια κατάσταση ανόρθωσης εσωτερικής και οι ξένοι έχουν συμφέρον να την στηρίξουν. Αρκεί να τη δουν. Αρκεί να τη δουν. Ποιοι είναι όμως οι υπεύθυνοι που θα πρέπει να τους στηρίξουν? Εμείς είμαστε, δεν είναι αυτοί? Εντάξει, εμείς τώρα, κοίταξε ο Τσίπρας τώρα, είπε. Πώς θα γίνει? Είπε όλα τα υπερβολικά. Είπε σχίζουμε μνημόνια. Είπε. Ξέφυγε. Μονομερή διαλέφη χρέωση. Είπε. Και για να φορτίσει μπαταρίες εσωτερικές εδώ. Κάποιον να τον ψηφίσουν. Ακριβώς. Τώρα που ανέλαβε, μέσα σε 40 μέρες. Ένα γκρέμιζε τους ορόφους των ελπίδων. Δηλαδή είχε κάνει ένα νευρανοσύστη 50 ορόφων και τώρα είμαστε στο ισόγειο από πλευράς ελπίδων και προσδοκιών. Στο τέλος θα πάμε στο υπόγειο και θα δεις μετά το 60% που λένε ότι τον στηρίζουν, θα δεις πόσο θα έχει γίνει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή την ώρα αυτός ύπουλα σκέπτεται εκλογές πριν κατεδαφιστούν οι όροφοι ένας-ένας. Η ιδεολογία αυτή έχει τώρα απρόβλεπτον. Από τους 50 ορόφους του έχουν γκρεμιστεί από 50 ορόφους οι 2-3. Αλλά δεν είναι βλάκας, είναι έξυπνος. Κάθε μέρα γκρεμίζεται και από ένας. Και το 80% πάμε σε εκλογές με δικαιολογία ότι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να δουν οι Ευρωπαίοι μια ισχυρότερη κυβέρνηση μπροστά τους. Και είναι πολύ ηλίθιοι που θα το πιστέψουν. Το 80% που δεν βλέπω ανθρώπους πρόθυμους να πιστέψουν τα πάντα. Ειδικά στην επαρχία που συζητώ και δεν την υποτιμώ, η επαρχία είναι πιο ψηλά πνευματικά από. Δηλαδή η μορφωμένη της επαρχίας είναι πολύ πιο μορφωμένη από τους μορφωμένους της Αττικής. Αλλά στην επαρχία, επειδή τα σκιάζει όλα η φοβερά, βλέπουν μόνο Νέριτ Αντένα Μέγκα. Στην επαρχία, έτσι. Mm-hmm. Τοπικές εφημερίδες που τους βγάζουν κάτι δημοσιογράφοι που τα παίρνει άλλος από τον νομάρχη, άλλος από τον δήμαρχο, είναι κομματικοί όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, από πού θα ενημερώνεται συνεπώς ο επαρχιώτης? Μόνο από το ίντερνετ. Αν δεν το έχει αυτό, είναι, ζει στη μαυρίλα του. Ναι. Άρα τρώει το κουτόχορτο στο πιτσιβιτήλι. Ναι. Ναι, δηλαδή αν του πει ο Τσίπρας έχω 149 έδρες και 36% αν μου το κάνετε 42, να δείτε πώς θα φοβηθεί η Μέρκελ. Θα το πιστέψει ο απλόστοχο τσαγρεμένος. Η Μέρκελ θα πέσει κατάσταση. Δεν σου λέει ωραίος. Θα πάθει κατάσταση. Ακούω μερικούς που λένε πρώτη φορά λέει διαπραγματευτεί. Τους βαρέσαμε και λίγο στη μούρη λέει μια μπουνιά. Πού την είδε τη μπουνιά, πού την είδε. Πώς το 80% πώς το εξηγείτε, το 80%, αν είναι 80%. Το 80% το εξηγώ ότι είναι ποσοστό ελπίδας, όχι του Τσίπρα, ελπίδας. Ακόμα. Ναι, γιατί σου λένε όλοι 40 μέρες είναι. Θα πέσει αυτή η ανάκτηση. Εγώ σας είπα, γιατί οι εκλογές βλέπω εκεί γύρω στον Ιούνιο, γιατί εκεί βλέπω ότι θα έχουν πέσει οι μάσκες. Οι φόροι δεν το συμφέρει να πάει πιο πέρα μετά. Μετά μπαίνει πια στα υπόγεια. Μετά δεν το συγκρατείτε. Θα έχει την τύχη του Παπανδρέου και του Σαμαρά μετά. 20 Απριλίου θα βγουν οι αριθμοί στα τραπέζια. Είναι προβλήματα. Τελειώνουν τα ψέματα. Οι ξένοι θα λένε μεταρρυθμίσεις. Βγήκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε με υπόσχεση για παροχές και με υπόσχεση για διορισμούς. Παραστομιακά ελάτε να συζητήσουμε. Και να κάνει κρατικοποιήσεις, όχι ιδιωτικοποιήσεις. Προσεγγεγραμμένη και συγκυβέρνηση. Άρα είναι φιλοσοφικά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιευρωπαϊστής ως κόμμα. Έτσι, αφού βγήκε με υποσχέσεις για διορισμούς, με υποσχέσεις για κρατικοποιήσεις και με υποσχέσεις για παροχές, αυτά τα τρία έκανε νομίζω, αυτά είναι, θυμίζουν καθαρά το ΠΑΣΟΚ του 81. Μήπως δεν έχουμε μια μεγάλη μεταγήμιση και του ΠΑΣΟΚ μέσα στα... Αυτό είπα προχθές στη Θεσσαλονίκη, είπα ότι δεν πρόκειται για αριστερά. Ναι. Πρόκειται για ένα μικρό πυρήνα παλιάς αριστεράς που έχει κατακλειστεί από το ΠΑΣΟΚ. Ο πύργος ελέγχου του ΠΑΣΟΚ και είναι ουσιαστικά το νέο ΠΑΣΟΚ. Το νέο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό πεθαίνει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος δεν πεθαίνει λόγω ανικανότητας.
Πεθαίνει γιατί το Πασόκ είχε ταυτιστεί με τις παροχές και τις ευκολίες. Τσοκολάτα στα όλα. Οπότε τώρα τι να κάνει ο Βενιζέλος, να βάζει φόρους, τι να τον κάνουν αυτόν. Ναι. Και γι' αυτό παραιτείται από ό,τι είδατε και λέει να μπει άλλος. Εγώ πιστεύω θα διαλυθεί το μαγαζί. Πώς θα τι να μπει άλλος, με τι κουράγιο τώρα. Ο άλλος σε ποια βάση θα ξεκινήσει. Σε ποια βάση. Η επιλογή του να αποφασίσει προεκλογικά ο ΓΑΠ να κάνει δικό του κόμμα και να κατέβει ανεξάρτητος δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε. Δηλαδή αυτός το ήξερε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει προς διάλυση. Και πολέμησε. Και πολέμησε. Ναι, αλλά ήταν νοπό το δικό του έγκλημα. Ναι, ήταν πολύ νοπό. Ναι. Ήτανε, το δικό του έγκλημα ήταν νοπό. Αν, είχε περάσει, αν είχαν περάσει 10 χρόνια θα μπορούσε ίσως με ένα αμνήμωνα λαό να πετύχει κάτι. Αλλά ήταν νοπό. Ξέρανε ότι στο μνημόνιο μας έβαλε ο Γιωργάκης τώρα. Πώς θα έπαιρνε ψήφα. Και αυτούς τους ψήφους που πήρε εγώ τον θαυμάζω το 2. Ξέρετε γιατί το θαυμάζω. Διότι βρέθηκαν έστω 2% να το ψηφίσουν. Ακόμα και τώρα. Ναι, με την έννοια ότι είναι αυτός που μας έβαλε στο μνημόνιο, αυτός που έφαγε πολύτιμο χρόνο, γιατί μπορούσαμε να γλιτώσουμε το μνημόνιο αρχικά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, αν έκανε σωστές κινήσεις και προχώρησε μετά. Σαν πανεπιστήμιο. Ναι, μπορούσε, ήταν ο μόνος που μπορούσε να προλάβει το μνημόνιο. Δηλαδή έχει τεράστια ευθύνη ο Γιώργος Παπανδρέου. 8,5 μήνες περίπου. Βέβαια. Και βολόδανε και πήγαινε από εδώ και πήγαινε από εκεί. Το κυνηγάνε δημοσιογράφοι. Τώρα μου θυμήσατε, έχω το περίστροφο στο τραπέζι. Όλο μου κάτι που έχει. Ο Πάνος ο Καμένος. Αυτό για να μην το ξεχάσουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Πώς θα έχω ένα σχόλιο για τον Πάνο τον Καμένο. Ωραίος εθνικόφρον. Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Θα μπορούσε να έχει ζητήσει ένα δισεκατομμύριο για τον εξυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων F-16, γιατί είδαμε δύο πιλότους στην Ισπανία που... Από πού να τα ζητήσει όμως. Θα μπορούσε να έχει στριμώξει τον Τσίπρα να του πάρει να δεις. Γιατί έχει ο Τσίπρας τέτοιο ο Τσίπρας είναι ξεβράχοντος. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα πάρει ένας ξεβράχοντος από τον άλλον. Όχι, πρέπει ουσιαστικά πρέπει να περιμένουμε το επίσημο πόρισμα αυτής της τραγωδίας. Εντάξει, άλλο είναι στρατάκι. Και εδώ στρίβει. Γιατί αναφέρθηκε σε χρήματα. Συγγνώμη, να σας κάνω μια παρένθεση να το ολοκληρώσουμε λίγο αυτό. Ναι. Αυτού του είδους οι πολεμικές βιομηχανίες ακόμα και ως προς τη διαφοροποίηση στο πιανού το έδαφος ως εθνικό έδαφος φιλοξενείται μία τέτοια παρουσία σημαίνει κόστος μεγάλου χρηματικού ποσού για αυτόν που θα παραδεχτεί και θα αποδεχτεί ότι υπήρξε ένα σφάλμα ή μία αστοχία υλικού που έφερε αυτή την τραγωδία και εγώ σας βάζω στοίχημα που λένε ότι οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να ρίξουν όλο το βάρος της ευθύνης του ατυχήματος σε εμάς, στην Ελλάδα, για να μην αναταχθούν να πληρώσουμε αυτή τα ασφαλιστικά όταν γίνεται αυτής της τραγωδίας. Δικαστική εξέλιξη, η πλευρά των θυμάτων επιχειρεί να πει ότι οι μηχανές φταίνε, η δε πλευρά αυτών που παράγουν τη μηχανή προσπαθεί να πούνε ότι κακό χειρισμό ανθρώπινο σου έφερε. Ναι. Αυτό ξέρετε. Αυτό γίνεται και στα αυτοκίνητα. Ναι. Όταν σπάσει ένα ημιαξόνιο και προκληθεί θάνατο, ναι. Βρέθηκα κάποτε σε ένα δικαστήριο ακριβώς αυτό. Ένας έλεγε φταίει. Κατασκευαστής. Βεβαί, ο άλλος έλεγε. Την έτρεχε την πέμπτη, ο οδηγός. Ο οδηγός, ναι. Μην φύγουμε ακόμα από τον Καμένο. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε τις κινήσεις και κυρίως τις ιδέες που έχει κατά καιρούς εκτοξεύσει. Κοιτάξτε, οι ιδέες αυτές είναι ακροδεξιές ιδέες αυτές. Από τα μας ψεκάζουν μέχρι τα... Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Καμένος και η Χρυσή Αυγή διαφέρουν μόνο στο ότι η Χρυσή Αυγή μαχαιρώνει και κάνει δολοφονίες. Αν από πλευράς πολιτικού λόγου νομίζω ταυτίζονται άνετα. Και είναι ακόμα πιο συνωμοσιολάγνη. Αυτό ακριβώς, μπράβο Μιχάλη, είναι ακόμα πιο συνωμοσιολάγνη. Ναι, γιατί... τις θεωρίες, ας πούμε, ότι δεν προλογούνται οι ευρέοι, ότι γίνονται οι διεθνείς συνωμοσίες εναντίον του πολιτισμού. Φταίνε όλοι αυτοί. Έτσι. Αρκεί να μην φταίνουν εμείς. Ναι. Αρκεί να μην φταίνουν εμείς. Πρέπει να είμαστε αδικημένοι πάντα και να βρίζουμε κάποιους. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία
αυτών των σκέψεων, γιατί λοιπόν ένας Τσίπρας μιας αριστεράς να επιλέξει από προεκλογικά να συμμαχήσει και να συμφωνήσει στην δημιουργία μιας εν δυνάμει, όπως προέκυψε τελικά και στην πραγματικότητα, σύνθεσης κυβέρνησης με τους ανεξάρτητους Έλληνες και όχι με το ποτάμι, ας πούμε, ή με κάποιον άλλον συνδυασμό. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί, με κάποιον αμυγός αριστερό. Γιατί το ποτάμι είναι ένας μπόμπολας από πίσω που διατάζει και σου λέει εκεί δεν μπορεί να παίξεις, πρέπει να είσαι στρατιωτάκι του μπόμπολα. Άρα ο Τσίπρας, αν συνεργαζόταν με το Θεοδωράκη, θα είχε από πάνω του σαν μπαμπούλα τον μπόμπολα. Άρα, ενώ πηγαίνοντας με τον Καμένο, ναι, πηγαίνοντας με τον Καμένο, πάει με έναν άνθρωπο που κοίταζε μόνο να μπει στη Βουλή. Απέφυγε κάπως. Που δεν είχε, ναι, δεν είχε τα βατζή τροποτινά, ας πούμε. Πάρα και μια ελεύθερη συνεννόηση. Ναι, μια ελεύθερη συνεννόηση, αλλά με όχι απλά δεν είχε τα βατζή, είχε και τα πόδια ανοιχτά. Με ένα κόμμα όμως συνέφερε τον Τσίπρα. Με ένα κόμμα το οποίο κινδύνευε μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή και άρα θα πήγαινε από πίσω από τον Τσίπρα. Καταλάβατε, αν ήταν ένα κόμμα που έπαιρνε μεγαλύτερα ποσοστά και τα λοιπά, μπορεί να μην το διάλεγε αυτό ο Τσίπρας. Αλλά με ένα κόμμα που κινδύνεψε πραγματικά να μην μπει στη Βουλή και έκανε συμμαχία με 5-6 άλλα για να το κατορθώσει να μπει. Ένα το κρατούμενο. Και με ένα Καμένο, ο οποίος είναι παρεξηγημένος, έχει θέσεις υπερεθνικιστικές και τα λοιπά. Παρόλα αυτά όμως ο Καμένος... Δεν ξέρει ο Καμένος ότι αν χωρίσει με τον Τσίπρα, πάει σπίτι. Δεν πάει σπίτι του. Άρα θα κάθεται εκεί πυθυνίως και θα... Ήταν η μοναδική προεκλογική περίοδος που υπήρχε, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, η μοναδική προεκλογική περίοδος, και πείτε μου που τα ξέρετε πολύ καλύτερα, που κυκλοφόρησε διαφημιστικό σποτ κόμματος υποστηρικτικού προς ένα άλλο. Ναι, μαζί, ναι, πως είχε βγει και η Μαντινάδα, έτσι, ναι, και πολύ έξυπνο. Μαζί με το καφέ, ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ναι, και ναι, Καμένος. Ναι. Μα ήταν προετοιμασμένο. Το φανές, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Το Αλέξη ξεκόλα. Το Αλέξη ξεκόλα, δηλαδή ψηφίστε με για να κολλήσω με τον άλλον, όχι για να πω κάτι άλλο, ναι, δικό μου ανεξάρτητο, για να γίνω τσόντα. Πολύ δεξί. Βιομηχανία, υποταγή συνειδήσεων. Πολύ δεξί που τους ρώτησα που ψηφίσανε Καμένο, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι που τους είχαν κόψει μισθούς και συντάξεις. Ήταν. Μάλιστα. Αλλά μου είπανε ότι ψηφίσανε Καμένο και όχι Σαμαρά για να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς συνεταίρο. Να έχει ένα συνεταίρο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει κυβέρνηση. Ναι, ναι. Μου είπανε να γίνει μια κυβέρνηση. Αυτό μου είπανε. Είναι μια λογική και αυτή. Δεν ξέρω. Πάντως παρόλα αυτά. Σου λέει αν επιμέναμε σε ένα Σαμαρά. Αν ο Σαμαράς είχε πιάσει αντί. Πόσο έπιασε 20. Δεν θυμάμαι πόσο. Ο Σαμαράς πόσο έπιασε. Τώρα. 25. 25,4. Ναι. 25. Αν έπιανε αντί 25, 25 λοιπόν. Τέλος πάντων. Αν έπιανε αντί 25-29 και δεν έμπαινε ο Καμένος καθόλου. Ναι. Ίσως θα είχαμε ακυβερνησία. Ή θα ήταν πια ουσιαστικός κυβερνήτης, θα ήταν ο Μπόμπολας μετά με το ποτάμι. Ναι, σαν ναι, δύο και αυτό είναι κακό για τη χώρα. Καλύτερα ένας Καμένος με κεντρικές θέσεις, εξωφρενικές πολιτικές. Είστε σίγουρος ότι δεν κατευθύνεται από πουθενά, δηλαδή, το λέτε με αυτή τη σιγουριά. Δεν έχει κάποιο είδος μαριονετίστα, ας πούμε. Α, δεν το πιστεύω. Η τρέλα του, ναι, η προσωπική του τρέλα, ας πούμε, και το γεγονός ότι το παίζει πατριώτης. Αυτός ο υπερπατριωτισμός είναι μια τρέλα. Και το ότι μπήκε και στη Βουλή. Περνάει. Μπελάδες θα έχουμε με την Τουρκία με αυτά που κάνει. Μπα. Δεν, το ξέρουν ότι είναι παλαβιάρης. Πώς είναι η γκρίζη λύκη. Και είναι το πατριάρχη. Λέμε γκρίζη λύκη είναι. Έτσι είναι και ο Καμένος. Ρίχνει στεφάνια στα ίμια, απειλεί. Α, το παιδάκι εκεί να χτυπηθεί. Να εκτονωθεί. Με σωστή. Και δεν το είπαμε υβριστικά, βέβαια. Όχι, δεν είναι. Φιλικά για να δούμε πώς το βλέπουν οι Τούρκοι. Λένε Καμένος γάρο. Γάρο. Του βάζουν το γάρο δίπλα. Α πούμε ότι μην τον υπολογίζετε. Συνεργασίες σας έχουν ζητήσει από κάποια άλλο κόμμα? Πολύ. Πολύ. Και τώρα ειδικά μου ζητάνε πολύ συνεργασία ο, πες το λέω,
ποια κόμματα ήταν προχθές που... Ένας Γκλέτσος, ένας Τζίμερος... Ο Γκλέτσος, ο... Μου ζητούν, Ιταλία. Μου ζητούν συνεργασίες. Μου ζητούν συνεργασίες μέσω απεσταλμένων. Και τρεις μαζί μπαίνετε στη Βουλή πανεύκολα, εσείς οι τρεις. Ναι. Πολύ εύκολα. Ναι. Μην το, όχι, μην προσθέτετε, κάνετε ένα λάθος όταν προσθέτετε τα ποσοστά. Τι. Δηλαδή εγώ, εμείς τώρα έχουμε δύο και το Πασόκ έχει άλλο δύο. Ναι, δεν βγαίνει κατά, ναι. Άλλα δύο. Ναι, νομίζω ότι είναι πέντε άμα ενωθούμε. Ναι, σωστό. Μπορεί να είναι πάλι μόνο δύο. Ναι. Δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί ο λαός σε ψηφίζει με την αυθεντικότητά σου, δεν σε ψηφίζει αθρηστικά. Δηλαδή, αν με δουν όλοι και πάω, ας πούμε, με ένα Γκλέτσο που τι είναι, ένας καλός ηθοποιός μεν, αλλά από πολιτικής απόψης μηδέν. Τον ανέβασε για το Δημάρχη Λύκη. Ναι, αυτά τα έκανε. Από πολιτικής όμως απόψης είναι ένα μηδέν. Έτσι, αν το ρωτήσεις για οικονομία, αν το ρωτήσεις για εξωτερική πολιτική και όλα. Δηλαδή, αν ήταν εδώ στη θέση μου, τι θα σας απαντούσα. Επομένως. Και είναι και όψιμο σε σχέση με εσάς, δεν έχει τη δική σας υπεραιώσα πορεία. Λέω λοιπόν ότι αν τον δουν τον Γκλέτσο σε μένα, πολλοί δικοί μου δεν θα ψηφίσουν ούτε εμένα. Ορθόν. Αν τον δουν όμως ως υποψήφιο, προσέξτε, αν τον δουν, γιατί αυτός θέλει να συνεργαστούν τα κόμματα. Ναι. Λοιπόν. Ενώ αυτός είχε εμφανίσει στη τηλεοράση πέντε φορές στην Τζαπανίδου, πέντε φορές στον Παπαδάκη, πέντε φορές στο παντού. Να. Και πήρε αυτό το ποσοστό που πήρε. Ενώ εμείς το 2% αυτό το πήραμε χωρίς καμία εμφάνιση σε κανένα κανάλι. Και αυτή είναι η αξία του ποσοστού. Λοιπόν, τώρα που ο κόσμος είδε. Χωρίς συμφέρον ήρθε. Ναι, υπήρχε τέτοιο ποσοστό. Τώρα θέλει μόνο στον κόσμο να το κάνει 5 και 6 και παραπάνω. Άρα εγώ δεν έχω ανάγκη αυτή την ώρα να πάρω άλλους για να συμπληρώσω το ποσοστό. Και να ανακατέψω τη ιδεολογία. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι, επειδή συζητήσεις πολύ συμπαθούν τον Γκλέτσο. Εγώ έχω σκοπό άμα τον δω, να του πω αν αυτή η προσπάθειά σας είναι 2-3 άτομα που αξίζεται, να μπουν υποψήφιοι. Γιατί και αυτός να ματαιοπονεί, να κατεβαίνει, δεν θα κάνει τίποτα. Το ίδιο έχω σκοπό να, και τον Τζίμερο. Παρότι εκφράζει δεξιές θέσεις. Δεν συγκρίνονται δύο περιπτώσεις. Ναι, δεν συγκρίνονται. Έχει πάει πολύ με τη Μέρκελ. Ο Τζίμερος είναι γιατί με Μέρκελ λέει πολύ υπέρ της Μέρκελ. Έτσι μου λένε, δεν αληθεύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι καθαρά φιλελεύθερος. Είναι κάτι σαν το Μάνο. Δεν ταιριάζει Μάνος Αδριανόπουλος στην Ένωση Κεντρών. Θέλετε όμως να σας πω κάτι. Επειδή θεωρώ ότι ένα κάθεσμα στη Βουλή το δικαιούται. Εγώ είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Είμαι δίκαιος. Δηλαδή δεν είναι τυποτένιος. Είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι, ρε παιδί μου. Υπέρ μιας άποψης. Έχει μια συνέπεια. Σε ό,τι ναι. Όσο είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας λίγο. Στο οικονομικό σκέλος. Ναι, στο οικονομικό σκέλος. Λοιπόν, και έχει αυτή τη θέση. Την οποία υπηρετεί ο άνθρωπος αυτός. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι του αξίζει μια θέση στην Βουλή. Πρέπει να διαλέξει. Ή θα την πάρει πηγαίνοντας στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι η θέση του. Γιατί είναι κοντά. Σε εμάς είναι πιο μακριά ο Τζίμερος. Ναι. Από την Ένωση Κεντρών. Ναι, ναι. Ή θα έρθει να μπει και το ζήτημα είναι εδώ εγώ να πείσω τους υπολείπους στην Ένωση Κεντρών γιατί δεν αποφασίζω μόνος. Γιατί φοβούνται ότι θα φύγουν όλοι αυτοί. Ναι. Δηλαδή υπάρχει σε εμάς μια υποψία. Ότι επειδή είμαστε ήδη σε θέση να μπούμε στη Βουλή, mm-hmm. είμαστε σε τέτοιο ποσοστό, μήπως δίνοντας θέση σε τέτοιους, την άλλη μέρα των εκλογών σηκωθούν να φύγουν και δεν σεβαστούν έστω ότι τους κάναμε βουλευτές. Ίσα για να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, φερθούν οπορτουνιστικά. Ναι, και λένε και τι κέρδος έχουμε, τι θα φέρει αυτός. Τίποτε δεν θα φέρει ουσιαστικά. Θα πάρει, θα πάρει μια έδρα. Είναι, έχουν αρχίσει στις σκέψεις των στελεχών μας και επικρατούν τέτοιες αντιλήψεις. Ότι γιατί να την πάρει την έδρα, ας πούμε, ο Γκλέτσος που την άλλη μέρα θα συνεχίσει την τρέλα του, δηλαδή αυτές έτσι, τις έξαλλες κινήσεις. Εντάξει, ναι, έχει. Δεν θα είναι ένα πειθαρχημένο στέλεχος, ας πούμε, δεν θα σεβαστεί ότι τον κάλαμε εμείς βουλευτή και να μην την δώσουμε σε ένα επιστήμονα δικό μας που θα το σεβαστεί. Και θα μείνουμε στην Βουλή 30-30. Και όχι 30 και την άλλη μέρα 20, γιατί βάλαμε 10 τέτοιους. Αυτό είναι λοιπόν ένα ζήτημα και δικό τους να δείξουν σοβαρότητα και να έρθουν να συζητήσουμε με ειλικρίνεια.
Εξαρτάται και ποιο είναι το ζητούμενο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω. Έτσι. Αν το ζητούμενο του δικό σας, λέω υποθετικά, είναι να μπείτε στη Βουλή, έστω και αν όχι αμυγώς με την καθαρόημη, ναι, καθαρόημη, ας πούμε, ναι, δύναμή σας, να βγείτε για να τα πείτε. Λέω, ναι, ίσως να βγάλουν τόσες μικρές να δικαιολογούνται. Αν θέλετε να οριμάσετε, γιατί βλέπετε ότι είστε στην λογική σας τροχιά. Αν όμως πάρουμε 30 βουλευτές και μείνουμε 20, είναι μια μεγάλη πρώτη ήττα. Ότι χάσαμε το 1/3 της δύναμής μας. Ότι ο λαός δηλαδή πήγε για 30 και είδε την άλλη μέρα 20 και φύγαν οι 10. Κατά μία έννοια μη στέρεο βήμα, ας πούμε. Ναι, όχι, δε, ότι δεν ήμασταν σοβαροί και δεν διαλέξαμε ανθρώπους. Μετά εκεί αρχίζει και διακυβεύεται και η παραμονή των ψηφοφόρων. Μετά άλλα διεκδικείς με 30, άλλα με 20. Mm-hmm. Μειώνεται η διαπραγματευτική σου δύναμη. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολλά τα ζητούμενα. Κατανοητό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει ο χρόνος τη δυνατότητα να κάνουμε το σωστό. Εγώ δεν βιάζομαι. Πάντως έχω ανοιχτές πόρτες. Είμαι υπέρ των συνεργασιών. Είμαι υπέρ των συνεργασιών. Εγώ θέλω να γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Ένωση Κέντρου, η Ένωση Κέντρου ήταν μέσα ένα άθροισμα κομμάτων. Ήταν, ήταν ο Μπαλτατζής του Αγροτικού Κόμματος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος του Κόμματος των Φιλελευθέρων, η ΕΠΕΚ του Σάββατου Παπαπολίτη, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ήταν 5-6 κόμματα τα οποία ενώθησαν και τα οποία μπαίνανε στη Βουλή ίσα ίσα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου μάλιστα δύο φορές δεν είχε μπει στη Βουλή. Και αυτό το πράγμα έπιασε μετά 54%. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να έρθουν και να έρθουν με απόφαση να μείνουν. Αν το κάνουν αυτό, όποιοι το κάνουν, θα τους τιμήσω διπλά. Ζητάτε λοιπόν συνειδητοποιημένους εργάτες και όχι εφήμερους και οπορτουνιστές. Και έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Έχουν χρόνο να το σκεφτούν, γιατί ας πούμε ο Ζήμερος, εγώ νομίζω αξίζει να είναι στην Βουλή. Εδώ είναι στην Βουλή, ξέρω εγώ, τόσοι άλλοι, ας πούμε. Με καταλάβατε. Εσείς πάλι από ποιον θα ζητούσατε συνεργασία? Πώς? Αν ζητούσατε, εσείς από ποιον θα ζητούσατε? Δηλαδή, ποιος από τους σχηματισμούς θεωρείτε ότι σας πάει? Εγώ θα ήθελα θα σας πω ποιοι θα ήθελα. Θα ήθελα αυτοί που είναι στο ποτάμι και δηλώνουν, και δηλώνουν ότι είναι κεντρώοι να είναι έντιμο. Γιατί ξέρουν ότι δεν είναι κεντρώοι. Ότι τους εφτιάξανε σαν κόμμα για να κάνουν ζημιά και σε εμάς και για να έχει ο Μπόμπολας τσόντα να κάνει κυβερνήσεις, να κάνει τον μπαλαντέρ. Αυτοί λοιπόν όσοι πήγαν και είναι σοβαροί, η θέση τους είναι στην Ένωση Κεντρών. Αν είναι στους 20, δεν ξέρω πώς είναι, οι 5 μπορεί να είναι σοβαροί, η θέση τους είναι. Έχετε ξεχωρίσει κάποιες προσωπικότητες? Μου αρέσουν μερικοί, αλλά δεν είναι ώρα να μιλήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μετά στον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει μαζέψει όλο το παλιό Πασόκ. Έχει όλο το παλιό Πασόκ. Ό,τι απέμεινε. Ναι. Λοιπόν, οι πολύ παλιοί που είναι 30 χρόνια βουλευτές, ο Πετσάνικος, αυτοί πρέπει να πάνε σπίτι τους. Αλλά μερικά άλλα παιδιά μου αρέσουν, μερικά παιδιά νεότεροι. Το ίδιο και στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι που βλέπουν που ήταν μεσαίου χώρου και όχι δεξί. Ήπει δεξί. Ναι, ναι. Εγώ τι πιστεύω, δηλαδή. Και το μπορεί να πάρει από παντού. Τώρα η Ένωση Κεντρών σε αυτό το στάδιο μπορεί να πάρει λίγους από όσους μου αρέσουν. Ναι. Να φτιάξουμε ένα 5-6%. Στο επόμενο στάδιο πιστεύω θα έρθουν όλοι πια. Θα είναι πιο όρημα τα πράγματα. Θα έρθουν όλοι και θα κάτσουν πια. Γιατί θα έχουμε διαμορφώσει και ένα μέγεθος που σε συμφέρει να κάτσεις. Ακούστε, είναι και το μέγεθος που κάνει τον βουλευτή να κάτσει σε ένα κόμμα. Δηλαδή σε ένα κόμμα του 3 θα σηκωθεί ο Ζήμερος να φύγει. Και ξέρεις για να βγει. Γιατί σου λέει και να κάτσω εκεί την σε ένα κόμμα όμως του 6 που μπορεί αύριο να γίνει 26. Έτσι. Αν φύγει και όχι μόνο θα είναι το μεγάλο του λάθος. Τσοβολάς, πώς τοποθετείται. Θα είναι το μεγάλο του λάθος. Με παράδειγμα, μετά αρχίζει το μέγεθος του κόμματος να είναι η συγκολητική ύλη και η προοπτική μεγέθυνση. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Εγώ, εκείνο που θέλω να σου πω ότι είναι από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, είναι μεγάλη η πίεση προς την Ένωση Κεντρών. Δηλαδή είναι. Ακόμη και από Χρυσή Αυγή με παίρνουν. Άνθρωποι, λέει, κάναμε το λάθος και πήγαμε στη Χρυσή Αυγή. Ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία. Μου είπε προχθές ένα παιδί από τη Βέρεια. Ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι, λέει, μόνος μου. Έχω και μπλοκς.
Έχω και σταθμούς τέτοιους ίντερνετικούς και περιοδικό και αυτά. Είμαι οργανωμένος. Ξέρω, λέω, ότι δεν θέλεις φασίστες και δεν θέλεις, μου το πει μόνος. Για στέλεχος τώρα αυτός. Ναι, θέλω, μου λέει, ζητώντας συγγνώμη για τα πολλά αυτά, γιατί ήταν και του Καρατζαφέρη υποψήφιος αυτός. Α, όλο μετά, το νέο κύκλο είχε πέρασει. Όλο το κύκλο. Μου λέει, θέλω πριν πεις όχι, να πεις δεν με θέλεις, γιατί έτσι θα περιγράφω. Mm. Επειδή είμαι Βορειοελλαδίτης και ξέρω, μου λέει, ότι σε αγαπάνε οι Μακεδόνες, θέλω πρώτα να με δεις. Ήμουν ένα παιδί που ψαχνόμουνα, μου λέει, και έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, μου είπε, ακούστε τι μου είπε. Έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία όταν είπε ο Μαρβιτσιώτης ότι τι είναι και η σημαία, ένα παλιό πανό. Τότε λέει, το είχε πει αυτό ο Βαρβιτσιώτης. Ο γιος Βαρβιτσιώτης. Όχι, αυτό το είχε πει για την ακρίβεια ο ηθοποιός ο Διαμαντόπουλος, ότι είναι το πανί του ράφτη. Ο γιος Βαρβιτσιώτης είχε πει μπροστά από τη Βουλή κιόλας ότι πρέπει να προασπίζουμε, το θυμάμαι επί λέξη, την ουσία. Το δικαίωμα του καθενός να καίει τη σημαία αν θέλει. Ότι πρέπει να το προασπίζουμε αυτό το δικαίωμα. Και αυτό είναι ανοησία. Αν δεν είναι αυτό βλακία, γιατί ο καθένας δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι όμως, μόνο αυτό πείραζε το φίλο μας. Ναι. Από τη Μακεδονία, μόνο αυτό τον πείραζε. Τόσα άλλα που η Νέα Δημοκρατία έκανε και επίτρεψε, ήταν χειρότερα. Ναι. Δηλαδή σε όλα τα άλλα πήγαινε καλά η Νέα Δημοκρατία και στη δήλωση αυτή, ας πούμε. Στάθηκε, ναι. Ναι, νομίζω. Τώρα μου δίνεται μία ιδέα, βέβαια φαίνεται λίγο σαν εκτροπή τη συζήτηση, αλλά εγώ θα την κάνω και την αξιολογείτε. Ναι. Ιστορικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Ποια είναι η γνώμη σας και η άποψή σας όσον αφορά την ανασκαφή στην Αμφίπολη και το πώς την αντιμετωπίζει η πολιτεία? Τώρα την ξέχασε, τώρα δεν την αντιμετωπίζει. Είναι... Δείχνει ότι... Μια λάμψη και ναι. Τώρα το ξεχάσαμε. Έτσι, το τέχνημα, ναι. Τελικά όμως είναι σωστό κάτι το οποίο... Εντάξει. Φαίνεται να είναι έτσι τόσο σπουδαίο. Έχει να πέσει κάτι στα αυτιά σας πέρα της σπουδαιότητας του χώρου? Άκουγα εκείνο στη Θεσσαλονίκη τον Βελόπουλο που άφηνε να εννοηθεί ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο τάφος. Ναι. Και υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες στη Βόρεια Ελλάδα όταν λέει κάποιος σε μικρόφωνα. Προφανώς δεν θα ήταν έτσι, ναι. Εδώ ακούστηκε η περιβόητη Ραχήλ είχε πει ότι έχουν μπει μέσα Γερμανοί και ότι έχουν αρπάξει και τα λοιπά. Καλά, ναι. Τώρα, ναι, είχε πει στην αρχή ότι πρέπει να διαφυλάσσετε... Αλλά θα είχαμε και ραχηλιάρικα τότε. Για να μην μπουν μέσα... Δεν καταλαβαίνεις γιατί δημιουργούμε, επενδύουμε μεγάλες προσδοκίες κυρίως σε ζητήματα τα οποία, δηλαδή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου... Ανά για παρηγοριά. Μια ανασκαφή θα περίμεναν με πολιτισμένο τρόπο το αποτέλεσμα να μιλήσουν οι ειδικοί. Εμείς στήσαμε εκεί τους δημοσιογράφους και είχαμε πρωί με δελτίο τύπου. Θέλαμε να κλέψουμε μεγαλείο. Μου θύμιζε, δηλαδή Αμφίπολη όπως του Ανδρέα το Ωνάσιο που είχαν παίξει σκηνή και τότε μάθαμε η καρδιά πόσους χτύπους πρέπει να έχει. Από τι είναι ουρολίμωξη, τι είναι ενδονοσοκομιακή, όχι κακή, λίμωξη, τότε τα μάθαμε, ο γιατρός έγινε. Λέω καλά τόση καλή, πεθάνει να μας, τόσοι άλλοι έχουν πεθάνει και δεν νοιάζει και κανένας, μαρμαριγίτη είναι, αναλύανε κάτι πράγματα με ανακοινώσεις, δηλαδή κάτι πράγματα που είναι πραγματικά άρτος και θεάματα. Κανονικά, όπως το λέτε. Αυτή η Ελλάδα δηλαδή έχει εμπνευστεί πάρα πολύ από τη ρωμαϊκή αρένα εκεί, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μα και στη Χόντα υπήρχαν οι φοβερές αυτές αρματοδρομίες, το θυμάστε έτσι. Πάνε και τώρα να αναβιώσουν. Θα μας κάνει και αυτό σχόλιο για τις αρματοδρομίες, αλλά είναι 25 Μαρτίου. Να θυμηθεί, η Χόντα θυμάμαι σαν τώρα. Πρέπει να ήμουν μικρή ηλικία, να ήμουν, εγώ έχω γεννηθεί το 51, το Νοέμβριο του 51. Λοιπόν, το έτος 68 ή 67, τον πρώτο χρόνο, δεν ήμουν ακόμη φροντιστήριο, πήγαινα έτσι καμία φορά, ανέβαινα Αθήνα και τα λοιπά, και στο Παναθηναϊκό στάδιο πήγε ο Παπαδόπουλος. Δεν θυμάμαι γιατί αιτία πήγε ο Παπαδόπουλος. Εκεί ήταν ελεύθερη είσοδος, εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πήγα κι εγώ, και καθόμουν. Και μια γριά, οι άλλοι δεν μιλάγανε. Πολλοί κόσμος δεν μίλαγε.
Μία γριά όμως, δεν ξέρω, πληρωμένη ήταν. Ταυτόχρονα το πλήθος. Δίπλα μου. Και έλεγε, είχαμε τέτοιον εγκέφαλο και ψηφίσαμε κάτι παλιοκερατάδες. Δηλαδή πολιτικούς. Η Ελλάδα είχε τέτοιο εγκέφαλο, είχε τον Μαχαρέζο, είχε τον Πατακό, είχε τέτοιους ανθρώπους που θα είχαν κάνει μεγαλουργήσει, θα είχε μεγαλουργήσει η Ελλάδα. Και δεν βάζαμε αυτούς. Και βάζαμε τους απατεώνες. Βόρεια Κορέα. Ναι, να λέει λοιπόν η γριά. Λέω στην αρχή εγώ καμιά τρελή έτσι πίσω. Αυτή όμως επέμενε. Επέμενε συνέχεια και τα λοιπά. Την πλησίασε κι άλλος ένας και σιγόνταρε. Και σιγόνταρε. Όταν μπήκε ο Παπαδόπουλος. Να σας πω, όταν μπήκε ο Παπαδόπουλος, εκείνο που θυμάμαι, δεν χειροκρότησε ο κόσμος. Δηλαδή αν το Παναθηναϊκό στάδιο είχε 30-40 χιλιάδες ανθρώπους, άντε να χειροκροτήσανε μόνο 5 χιλιάδες. Εκεί φαινόταν δηλαδή η μηδαμινή αποδοχή. Ποιο χρόνο το έπατε? 68-67, πρώτη χρονιά στην αρχή. Ναι, δεν είχα πάει ακόμη δηλαδή, στο Πολυτεχνείο εγώ. Mm-hmm. Εγώ μπήκα στο 69. Mm-hmm. Δεν είχα πάει ακόμη. Λοιπόν, μικρή αποδοχή θυμάμαι. Το θυμάμαι σαν τώρα. Τότε τα κατέγραψα, δηλαδή δεν τα επεξεργάστηκα. Mm-hmm. Ας πούμε τι αποδοχή είχαν και τα λοιπά. Υπήρχαν όμως άνθρωποι, επειδή μου, του καθεστώτος. Εγώ, αυτή η γριά μου έχει μείνει, λέει, είχαμε τέτοιους σοφούς, τέτοιους καλούς ανθρώπους και χάναμε τον χρόνο μας στον Καραμαλή, στον Παπανδρέου. Τα βλέπουμε και σήμερα στην Βόρεια Κορέα με τον περιβόητο. Όταν είχε πεθάνει ο πατέρας, το πλήθος που έκλαιγε το θυμάστε. Και υπήρξαν, εξορίστηκαν κιόλας κάποιοι και τιμωρήθηκαν είτε γιατί έκλαιγαν, δεν έκλαιγαν πολύ, είτε γιατί έκλαιγαν με ψέματα. Και τους άλλους θυμάμαι. Τώρα μου θύμισες μια φωτογραφία που μπαίνει αυτός μέσα σε ένα σκάφος, σε ένα πλεούμενο. Και θέλουν να, να τον προϋπαντήσουν που θα έφευγε και αρχίζουν και μπαίνουν με τα ρούχα της θαλάσσης. Με τη στολή εξόδου και μπαίνουν, ας πούμε, έχουν φτάσει μέχρι εδώ το νερό και αρπάζουν τους πάντων. Και τους πάντων να φύγουν να πάνε έξω στην ξηρά. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι πρέπει για να καταλήξουμε και κάπου, πρέπει να αρχίσουμε σαν λαός να ακούμε όλους. Και όπου εμπνευστούμε από ειλικρίνεια, εντιμότητα και πνεύμα και διάθεση προσφοράς, να τιμήσουμε αυτό το πράγμα. Και δεν το λέω για την Ένωση Κεντρών αυτό. Γιατί η Ένωση Κεντρών μπορεί να κάνει λάθη, σήμερα αύριο να μπει στη Βουλή και να μην τιμήσει, λέω. Εγώ είδατε, προειδοποιώ τον λαό και του έχω πει ότι αν δεν είμαστε ωραίοι, μία φορά να μας ψηφίσουν, την άλλη φορά να μας πετάξουν στο σκουπί τον τενεκέ. Αυτό το να ψηφίσουμε κάθε φορά, ας πούμε, αυτό δεν το θεωρώ, ασχέτως του πόσο ανταποκρίνονται. Αυτό είναι λάθος. Το κάναμε αυτό, από αυτό καταστραφήκαμε. Πασόκ, Ναι. Άρα τι θέλω. Θέλω να λειτουργήσουν τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ δεν υπάρχουν για να κονομάει ο Αλαφούζος ή ο Κυριακού. Είναι για να έχει ο λαός ενημέρωση. Να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Αλλιώς να φύγουν από οι οικογένειες αυτές. Ακριβώς. Από τα κανάλια. Γιατί να έχει δηλαδή κανάλι και το δώσε στο γιο του, λέει τον Πέτρο, και το δώσε ο Πέτρος δεν ξέρω σε ποιον. Δηλαδή σαν, και είναι, ιός, σαν να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Κληρονομικό χάρισμα. Εδώ είναι δημόσιο αγαθό η πληροφόρηση. Ναι. Άρα επειδή θα είναι μεγάλη η νίκη της Ένωσης Κεντρών στις επόμενες εκλογές, θα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί μην νομίζετε θα συνεχιστεί το εμπάργκο εναντίον μας στα μέσα ενημέρωση. Μην νομίζετε, ακόμη δεν με έχει καλέσει η Μέγκα. Δεν με έχει καλώσει η Αντένα. Στις δημοσκοπήσεις βγαίνει 2,9 και 2 και 3 και παραπάνω και δεν λένε, σταματάνε στο Πασόκ. Που μπορεί ένα κόμμα να πιάζει 3 και να μην το λες. Είναι απατεωνιά μεγάλη, ας πούμε. Αυτά τα ίδια τα κάνανε και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εντάξει, και τότε αν γινόταν ανήθικα πράγματα είναι. Ανήθικα πράγματα είναι. Αλλά ειδικά σε εμάς που θέλουμε τώρα να πείσουμε, να γυρίσει ο κόσμος να μας δει για να μας ψηφίσει, αυτό είναι δηλαδή λεμιτό. Και υπάρχουν και πρόστιμα. Μέχρι και η Χρυσή Αυγή δικαιώθηκε για τον μη χρόνο που δεν το μηνύσεων. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των μηνύσεων. Το έχω ξεχάσει αυτό. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν ότι θα θυμώσει πολύ ο κόσμος εάν πάμε φημωμένοι ξανά σε εκλογές. Δηλαδή αν πάλι
πάμε σε εκλογές και πάρουμε ένα 4-5, ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πιο μεγάλο ποσοστό. Και αυτό το συμβεί λόγω του ότι μας κόβανε από παντού, δεν μας παρουσίαζαν πουθενά. Τότε αυτό το 4 θα έχει αξία 14. Και ο κόσμος θα τους τιμωρήσει για αυτό το πράγμα. Και τότε θα νομιμοποιηθούμε να καταδιώξουμε αυτές τις οικογένειες που έχουν τα κανάλια. Διότι πια είναι σαφές ότι κρατάνε με το ζόρι στη ζωή ένα διεφθαρμένο σύστημα για να συναλλάσσονται και να παίρνουν έργα. Θα γυρίσει πολύ μεγάλα πράγματα. Να παίρνουν έργα. Είναι ξεκάθαρα. Εγώ σε όλα τα διόδια που παίρνει ο Μπόμπολας, που τους έδινα κάνα χαρτάκι που κατέβαινα από τη Θεσσαλονίκη, τους έβλεπα γιατί ήταν όλοι με το ποτάμι. Και λέω, γιατί ρε παιδιά όλοι με το ποτάμι. Λέει, αφού δουλεύουμε εδώ. Λέω, τι δουλειά έγινε που δουλεύεις, βλάκα του λέω να με ψηφίζει. Λέει, μια δουλίτσα έχουμε να τη χάσουμε. Άκου, τι να πω ρε παιδί μου, λέει, 21ος αιώνας είναι. Αυτό δίνει και 21ος αιώνας είναι. Φέρονα είναι αυτό, να φοβάται. Και δίνει και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται και το μέσο εκβιασμού, ναι. Αλλά και η καταμαρτύρηση του πόσο μπορεί να τον ελέγχει τον άλλον αν όντως έχει να τον ψηφίσει ή όχι. Στην εποχή της πείνας το να παίρνει 800 ευρώ ένας. Στο πηδέ, όχι Μπόμπολα ψηφίζει, όχι τέτοιο Θοδωράκι ψηφίζει. Μπόμπολα, και το Ροχάμι ψηφίζει. Για να μην χάσει το 800 άρια. Εδώ φτάσαμε να ξεχνάτε ότι εδώ φτάσαμε παρολίγων. Να έχουν ακουστεί και προσπάθειες υποστήριξης υποψηφιότητας του ιδίου του Σιμίτη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, εντάξει. Τα πάντα έχουν γίνει. Σας είπα στην Ψωροκώστα να έχουν συμβεί πολλά και θα συμβούν και άλλα ευτράπελα. Αλλά γιατί να συμβαίνουν μόνο ευτράπελα και μόνο βλακώδη πράγματα και να μην γίνονται και πρωτοβουλίες υγιείς, παραγωγικές. Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί να περισσεύει η βλακεία και να απουσιάζει εντελώς η σοφροσύνη. Τα υγιή τα πολεμάει η καθιστική ατάξη. Αυτή που δεν θέλει να κάνει. Και η αδράνεια εδώ μεταξύ του λαού. Ότι αφού μας κυβερνούν οι Μασόνοι και οι Εβραίοι, τι να κάνει και ο Λεβέντης και να πάρει την ψήφο και ο Λεβέντης και αυτός θα καταλήξει και αυτός. Άλλος ένας συνέδεσα προ καιρού μου είχε πει, εγώ μου λέει, μ' αρέσουν αυτά που λες και πάρα πολύ μου λέει και αυτά είναι τα σωστά. Αλλά θα σε αφήσουνε. Αν ποτέ γίνει αυτό πάντως πρόεδρε, να πείτε να τους ξεμπροστιάσετε. Ναι, ακούστε. Θα τα κρατάτε αυτά. Λέει, θα σε αφήσουνε. Και λέω, μα ποιος δεν με αφήνει. Λέει, ισχυρή. Εγώ του λέω, νομίζω, εσύ δεν με αφήνεις, του λέω. Με την οτροπία σου, αφού δεν με ψηφίζεις, με την έννοια ότι δεν με αφήνεις. Εγώ νομίζω, λέω, δεν είναι ισχυροί που δεν με αφήνουν, αλλά η βλακεία η δική σου. Το πώς θα είσαι. Είσαι, ναι. Συγγνώμη, αν οι ανίσχυροι πιστεύουν ότι οι ισχυροί είναι παντοδύναμοι, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ποιος φταίει που δεν σώζεται η χώρα. Οι ίδιοι. Οι παντοδύναμοι ή οι λίθοι οι ανίσχυροι. Μα το προεξομολογείς. Είναι ένα πράγμα δηλαδή, πώς να σας πω, είναι αυτοπαρέτηση από την προσπάθεια. Ακριβώς. Έτσι, και μία δικαιολογία. Δεν προσπαθώ, γιατί είναι μάταιο το κάθε τι. Άκου τώρα. Λοιπόν, παλικάρια μου, για πρώτη φορά. Προτείνω, αγαπητέ Πρόεδρε, να θέλετε κι εσείς. Να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και να κλείσουμε. Όχι, να κλείσουμε τώρα. Να κλείσουμε τώρα. Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε. Εσείς κάθε πότε κάνετε εσείς καταρχάς εκπομπές. Τέτοια ώρα, κάθε εκπομπή του Μιχάλη, εμείς έχουμε πιο πριν. Ο Μιχάλης είναι 9 με 10. 8 με 9 κάθε Τρίτη. Τρίτη. Κάθε Τρίτη τέτοιες ώρες. Θέλετε πρόεδρε. Μόνο Τρίτη είστε. Μόνο Τρίτη εμείς, γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές. Εγώ κάνω 6-8. 8-9 και 9 με όσο πάρει εγώ. Θέλετε να τα λέμε κάθε μία Τρίτη του μήνα. Εγώ ευχαριστώ, θα σας συνεννοούμεθα. Θα τα συνεννοηθούμε. Εμένα σας συμπάθησα πάρα πολύ. Εμείς τις εκπομπές θα τις αναμεταδίδουμε. Βεβαίως. Πολύ σύντομα θα βγαίνουμε για να... Και εμείς τις προβλήματα. Αντί διαπλοκή και παντού. Άρα δεν είναι μόνο αυτοί που μας είδανε τώρα. Όχι, έχουμε μαγειοσκοπημένο μετά. Το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Μπράβο. Και να είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε αυτό και έχει και μια περιοδικότητα η παρουσία μου, θα εξασφαλίσουμε ένα υψηλότατο ακροατήριο. Εδώ είμαστε. Θα έρθουν και οι εχθροί να δουν τι γίνεται.
Η Νέα Σμύρνη τεράστια. Δεν έχει μόνο φίλους το ζήτημα. Οι εχθροί ερχόμενοι τότε κάνουν το ζήτημα μεγάλο. Τότε ξεκινάει. Εγώ σας ευχαριστώ για την προσοχή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μας. Να είσαστε καλά. Να δούμε πώς προχωράει. Και η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι ότι πριν λήξει το τετράμινο που μας δώσανε παράταση, πριν λήξει το τετράμινο και επειδή θα κυλήσει άκαρπο το τετράμινο, θα βρεθεί ο Τσίπρας σε ένα δίλημα. Ή να παραδώσει την Πρωθυπουργία, την καρέκλα του Πρωθυπουργού, ή να ζητήσει εκλογές. Δημοψήφισμα. Τι να το κάνει το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να γίνει. Δημοψήφισμα για ευρώ ή όχι. Αφού και είναι δημοκρατία είναι υπέρ του ευρώ. Και ο ίδιος είναι υπέρ του ευρώ. Κατά του ευρώ είναι μόνο η Χρυσή Αυγή και η ΚΚΕ. Άρα να κάνουμε για το αυτονόητο. Δηλαδή να ταλαιπωρηθούμε. Δεν νομίζω. Οι εκλογές μόνο έχουν νόημα. Δεν έχουν νόημα. Κάποιοι λένε επειδή θα κάνει τούμπα. Να έχει ο λαός πει κάνε τούμπα. Δηλαδή να πάρει την ευθύνη ο λαός της τούμπας. Όχι, την τούμπα την κάνει ο καθένας που την κάνει την τούμπα. Μα έτσι γελίως την τούμπα. Δηλαδή είναι τρελό να πιστεύει ο Τσίπρας ότι ακόμη και να κερδίσει δημοψήφισμα που να του λέει μήνες στην Ευρώπη ότι την τούμπα δεν την έχει κάνει ο λαός. Την τούμπα την έχει κάνει και ο ίδιος. Συνεχίζουμε. Και κομμανέτσι που λέει. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη, επαγγελματική. Καλή συνέχεια. Εντάξει, εγώ υλοποίησα τον πιο μηχανικό σημείο. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.